Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από τη Μηχανιώνα. Μία ανάσα πριν τον τελικό της φετινής διοργάνωσης, Μηχανιώνα και Αυγή βρέθηκαν αντίπαλοι στον ημιτελικό του κυπέλλου, το πρώτο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρόλο που το παιχνίδι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν στόχο να βρεθούν στη μεγάλη γιορτή της Ένωσης Μακεδονίας. Αν και φαβορή της συνάντησης είναι η Μηχανιώνα, κόντρα στα outsider των Ιάσων Αυγής που αγωνίζεται μια κατηγορία πιο κάτω, παρόλα αυτά το παιχνίδι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες αλλά και τη δικιά του σημασία. Θα δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό πρώτο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες, πριν τη ρεβάζ βέβαια στο δεύτερο παιχνίδι στην Αυγή, ανάμεσα στις δύο ομάδες που επιδιώκουν βέβαια τη διαφορά του σκορ και φυσικά την πρόκληση για να βρεθούν στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Σε λίγα λεπτά θα δούμε τον αγώνα Ποσειδώνας Μηχανιώνας Ιάσων Αυγής στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου της Ένωσης Μακεδονίας, που παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον σε έναν αγώνα βέβαια παρουσία αρκετών φίλων και σε ένα παιχνίδι που μαγνητίζει σίγουρα τα αγωνιστικά βλέμματα. Στην περιγραφή του αγώνα είναι ο Σωτήρης Καραζαρίδης. Έτοιμα φίλες και φίλοι για να ξεκινήσει το ενδιαφέρον παιχνίδι του προημιτελικού κυπέλλου της Ένωσης Μακεδονίας με το πρώτο σφύριγμα και με τη Μηχανιώνα στη σέντρα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας εναντίον Ιάσων Αυγής. Πρώτος ημιτελικός του κυπέλλου για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα σε δύο ομάδες παρά τη διαφορά των κατηγοριών. Θα προσπαθήσω φυσικά να τα δώσουν όλα προκειμένου να φτάσουν σε αυτή τη μεγάλη διαφορά πρόκρισης εν ώψη και της ρεβάς. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να πούμε καταρχήν πρώτα απ' όλα ότι το παιχνίδι σίγουρα πέρα από το ενδιαφέρον που έχει, οι δύο ομάδες καλούνται βέβαια να προσπαθήσουν να τα δώσουν όλα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστές ιδιαιτερότητες και σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό ότι τόσο ο Ποσειδώνας που αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, αλλά και από την άλλη η ομάδα του Ιάσων Αυγής που παλεύει να μείνει όρθια στην κατηγορία, θα προσπαθήσουν βέβαια να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα και να φτάσουν στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου της φετινής διοργάνωσης. Ένα παιχνίδι βέβαια που παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον ανάμεσα σε δύο ομάδες που στοχεύουν στο κύπελλο, εδώ που φτάσανε μετά από τη μεγάλη πορεία που κάνανε του κυπέλλου. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα δούμε πώς θα κριθεί, αφού και οι δύο ομάδες καλούνται να τα δώσουν όλα. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε πρώτα απ' όλα τις θέσεις των δύο ομάδων και φυσικά τα στοιχεία που αφορούν όπως ξεκίνησαν από τους δύο προπονητές. Και φυσικά σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε πέρα από ότι είναι μια γιορτή για το εραστινικό ποδόσφαιρο, οι δύο ομάδες καλούνται φυσικά όπως είπαμε να σταθούν ανάλογα στο σημερινό αγώνα. Να πω ότι ο Χρήστος Αγρίμης είναι ο διαιτητής του αγώνα με τον Αργύρη Ντάβελα πρώτο βοηθό και τον Βασίλη Χάτζη Βασιλείου δεύτερο βοηθό του αγώνα. Η Μηχανιώνα, ο κύριος Άγγελος Ζαζόπουλος, ξεκίνησε για τον Ποσειδώνα που στέκεται σίγουρα και κάνει μια πολύ καλή παρουσία και φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική, αφού η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερότητα. Στοχεύει βέβαια να βρεθεί σε έναν ακόμα τελικό του κυπέλου με στόχο μια ακόμη κατάκτηση. Ξεκίνησε με τον Τετζέρη κάτω δοκάρια. Λαγότζο Στέλιο, ο αρχηγός. Καλίδης δεξιά. Τσαπακίδης στην μεσαία γραμμή. Σαλιάρης. Τεμερτζόγλου μπροστά. Κάκος. Πάστρας μπροστά. Μαρμαρίδης. Τσιπούρας και Κωστίκος. Η Μηχανιώνα που είναι, όπως είπα, με τα άσπρα χρώματα για να ξεχωρίζει δύο πλευρές. Με τα γαλάζια ο Ιάσων Αυγής. Λόγω προβλήματος κάποιο προσωπικό θέμα, ο Ηλίας Ζωμένος δεν μπορούσε να είναι στον πάγκο και έτσι ο γιος του, ο Δημήτρης Ζωμένος, είναι αυτός που είναι προπονητής στο σημερινό παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνει η Αυγή, όπως είπαμε, να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε με τον Καράμπολα κάτω δοκάρια. Ζορμπάς δεξιά. Τσουφλίδης από την αριστερή πλευρά. Σαββίδης, Παπαδημητρίου, Νικολίτσα στον χώρο του κέντρου. Ζαφυριάδης, Στεφανίδης, ο Μίλτος, ο αρχηγός. Μπροστά, Καραμουκίδης, Κέλο και Μπακαρόπουλος, η επιθετική γραμμή. Θυμίζω και διευκρινίζω, η Αυγή είναι με τα μπλε χρώματα, με τα άσπρα η ομάδα της Μηχανιώνας. Και πάμε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού για να δούμε πώς θα κριθεί σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει το μεγάλο ενδιαφέρον.
με όραμα και όνειρο για μια θέση στον τελικό της φετινής διοργάνωσης του 2024. Με τη Μηχανιώνα και την Αυγή αντίπαλη στο πρώτο ημιτελικό του κυπέλου. Κατοχή της μπάλας από τον αρχηγό, εκεί που πρόθεσε την μπάλα ο Λαγότζος. Βγαίνει από τα αριστερά, προσπάθεια από τον Ζαμπακίδη. Η μπάλα που προσπαθεί να περάσει. Βάζει τα πόδια του ο Ζορμπάς, παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι στο ξεκίνημα του αγώνα. Έλεγα νωρίτερα βέβαια ότι το παιχνίδι σίγουρα αναμένεται να έχει πλούσιο κίνητρο, αγωνιστικό και από τις δύο ομάδες θα προσπαθήσουν όπως είπαμε να σταθούν ανάλογα για να μπορέσουν να φτάσουν ένα γκολ που θα δώσει και ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Πάμε στο πλάγιο τώρα για την ομάδα της Μηχανιώνας που εκτελείται τώρα από αριστερά. Έρχεται ο Τσαπακίδης, θα κάνει μια προσπάθεια να κάνει το σούτα, κονταριστεί μπάλα στα πόδια του Ζαφυριάδη και έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα που κερδίζει ο Ποσειδώνας από αριστερά. Μηχανιώνα η οποία όπως είπαμε σαφώς και μετά την νίκη με το Πετινό για το πρωτάμα, συγγνώμη, μετά την ήττα από την Κριστόνη αφήνει στην άκρη βέβαια αυτό το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που διαβάσατε τα δημοσιεύματα. Από εκεί και πέρα όμως κοιτάει την παρουσία της τόσο για την ανάλογη θέση, για μια άνετη παραμονή και φυσικά μια ανάλογη θέση, αλλά στοχεύει βέβαια και στο δεύτερο στόχο που είναι το κύπελο της Ένωσης Μακεδονίας. Εδώ προσπάθησε να βγει μια αντεπίδεση, δεν μπόρεσε, η μπάλα κονταρίστηκε, βρέθηκε τώρα στα πόδια τώρα δεξιά. Τσαπακίδης προσπαθεί να γεμίσει, έκανε το σούτε και ο Κωστίκος. Η μπάλα από την άλλη μεριά δεν μπόρεσε να κατεβάσει ο Μαρμαρίδης. Έχουμε πλάγιο που θα κερδίσει ο Τσουφλίδης για τον Ιάσου να βγει. Για να δούμε και οι δύο ομάδες ξεκάθαρα, με κοινό στόχο βέβαια τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που δεν αφήνει περιθώρια. Παρόλο που όπως είπαμε, φαβορεί σε αυτή τη συνάντηση είναι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, λόγω βέβαια ότι είναι μια κατηγορία πιο πάνω από τον Ιάσου να βγει. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη τη πραγματικότητα και στο αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Η Αυγή, η οποία όπως είπα νωρίτερα, για όσοι δεν μας ακούσατε, προσπαθεί να μείνει όρθια στη μεγάλη κατηγορία αφού αγωνίζεται στα play out. Στοχεύει βέβαια να κάνει την έκπληξη και να πάει στον τελικό κοντά σε μια ομάδα που έχει ένα μεγάλο όνομα και σίγουρα αγωνίζεται βέβαια στη γάμα εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα είναι πιο ξεκάθαρος, πιο αποφασιστικός αλλά και πιο ουσιαστικός για να μπορέσει να φτάσει στον γκολ και τη διαφορά του σκορ για να έχει τον πρώτο λόγο εν ώψη και τη ρεβάς. Κατοχή για τη Μηχανιώνα τώρα που πέσει ωραία τον αδείο. Αλλάζει με τον Λαγόντζο, ο οποίος γίνεται κάτοχος. Στα πόδια τώρα που πρόθεσε τον Τσαπακίδη. Λαγόντζος τώρα και πάλι με την μπάλα στην κατοχή του. Θα ανοίξει δεξιά. Θα περάσει από την άλλη μεριά. Εδώ προσπαθεί τώρα να βγει σε μια παλιά που έβγαλε γρήγορα μπροστά με τον προθυμένο να βγαίνει Τεμερτζόγλου. Από το σούτ που έκανε προηγουμένως ο Καλίδης, η μπάλα πέρασε δεξιά στον χώρο του κέντρου. Συνεργασίες τώρα για τη Μηχανιώνα, ψάχνει χώρους να βγάζει κάποια σέντρα. Έρχεται τώρα με τον αρχηγό, Λαγόντζος τώρα γίνεται αποδέκτης. Θα κερδίσει την μπάλα, προσπάθησε εκεί να βγάλει από τα πλάγια. Πέρασε ωραία στον Τσαπακίδη. Πήρε το πλάγιο από την προβολή από τον παίκτη του Ιάσου Ναυγής. Για να δούμε τα πρώτα λεπτά αναγνωριστικά, αλλά και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, το παιχνίδι όσο συνεχίζεται, τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Στον αγώνα του κυπέλου που ακούτε φίλες και φίλοι από τη Μηχανιώνα, στα πλαίσια του πρώτου ημιτελικού του κυπέλου της Ένωσης Μακεδονίας για το 2024. Σε έναν αγώνα που όπως είπαμε όσο συνεχίζεται τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον. Κατοχή τώρα από δεξιά από τους γηπεδούχους, παλάσει ωραία την μπάλα. Προσπάθησε ο Καλής να προωθήσει δεξιά. Πάει να κάνει την κίνηση. Θέλει να βγει τώρα ο Μαρμαρίδης, ο οποίος προσπάθησε αλλά δεν πέρασε. Κόβουνε του Ιάσου να βγει. Αλλά υπάρχει και μια διακοπή γιατί χτύπησε εκεί ο παίκτης το φιλοξενωμένο και έτσι ο κύριος Χρήστος Αγρίμης θα πάει κοντά του για να διακόψει το παιχνίδι για να δει αν ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει. Αυτό που αξίζει να επισημάνω ότι εδώ που φτάσανε οι δύο ομάδες, τα ψέματα τελειώσανε. Φυσικά σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να κάνουν την υπέρβαση, να είναι πιο ξεκάθαρες, πιο δημιουργικές και πιο βασικές στον αγώνα για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα γκολ που θα δώσει και ενδιαφέρον στον αγώνα. Όσο μένει το 0-0, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Ενώ είμαστε στα πρώτα λεπτά με το ελεύθερο που εκτελείται από τον Καράμπελα. Η μπάλα τώρα βγαίνει από δεξιά. Προσπαθεί η ομάδα της Αυγής να περάσει, δεν μπόρεσε. Ωραίο κλέσιμο για τους γηπεδούχους που παίζει τον αδείο με την προσπάθεια του Τεμερτζόγλου. Να θέλει να βγει πλάγιο για την Αυγή. Βλέπετε με γρήγορες επιθέσεις οι δύο ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν φάσεις που θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα και ίσως και κάποιο γκολ. Και φυσικά όσο μένει αυτό το 0-0 τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον για να δούμε την ακόλουθη συνέχεια του αγώνα. Η μπάλα τώρα με τον Καράμπελα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Θα δοκιμάσει μια βαθιά παλιά. Η κεφαλιά που πετάχτηκε ωραία από την άλλη μεριά. Προσπάθησε εκεί. Δεν πέρασε κάποιον, με αποτέλεσμα ο Καλίδης θα αφήσει το πλάγιο να εκτελεστεί και θα πάρει θέση ο Πάστρας να το εκτελέσει. Πάστρας τώρα από δεξιά για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, παίρνει θέση, εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα περνάει από όλους, προσπαθεί εδώ να κάνει ένα σούτ εκεί, αλλά ελέγχει ο Ζορμπάς,
που αφήνει την μπάλα πίσω για τον Καράμπελα. Βλέπετε, με γρήγορες σκέψεις, οι δυο μας προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και φάσεις που θα οδηγήσουν σε κάποιο γκολ για να αποκτήσει και εκείνο το παιχνίδι. Τσουφλίδης άλλαξε την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ιάσο να βγει. Μπροστά τώρα προσπαθεί να βγει. Πιέζει τώρα. Θέλει να κάνει κίνηση ο Μπακαρόπουλος. Δεν μπόρεσε. Η μπάλα είναι κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Όλα αυτά θυμίζω, φίλες και φίλοι, στο πρώτο 8 λεπτό του αγώνα. Εδώ στη Μηχανιώνα, όπου ακούτε το παιχνίδι για το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας, τον πρώτο ημιτελικό Ποσειδώνας Μηχανιώνας Ιάσου Αναυγής 0-0 σε περιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη. Ένα παιχνίδι που είναι λογικό ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες καλούνται να κάνουν την υπέρβαση προκειμένου να διεκδικήσουν έναν από τους στόχους της περσινής χρονιάς. Η μπάλα πέρασε σε σώματα. Εδώ προσπαθεί να βάλει το κορμί του και βγαίνει τώρα ο Μαρμαρίδης. Νέα σέντρα για την αυγή. Η κεφαλιά εντυπωσιακή ψαράκι από τον παίχτη, πεσμένο κάτω εκεί από τον Καλίδη. Βγαίνει τώρα μπροστά. Προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα ο Μαρμαρίδης. Και βγάζει τώρα προθυμένο τώρα μπροστά. Για να μάθει την αντεπίθεση. Κάκος θέλει να αλλάξει την μπάλα. Παίζει ώρα τον αδείο. Στα πόδια τώρα του Σαλιάρη. Μπαλιά τώρα από την άλλη μεριά. Να είσαι ανάπτυξη του παιχνιδιού. Τσαπακίδης με την μπάλα. Για να δούμε. Γυρίσε πίσω. Λαγόντζος. Και αυτός δεξιά. Τεμριτζόγλου. Λαγόντζος. Προσπαθεί να αλλάξει. Παρά την πίεση που δέχτηκε. Η μπάλα από τα πόδια από τον Κωστίκο. Ξανά και πάλι στην κατοχή για την ομάδα του Ποσειδώνα. Πρόθεση από την άλλη μεριά τώρα στον Λαγόντζο που γίνεται κάτοχος. Λαγόντζος τώρα προσπαθεί να περάσει στους αντιπάλους του. Πήγε να αλλάξει την μπάλα, κλέβουν τώρα για να δούμε με τον αρχηγό εδώ η ομάδα της Αυγής. Προσπαθεί να κάνει τώρα μια αντεπίθεση ο Στεφανίδης. Δεν πέρασε τελικά. Κλέβει την μπάλα γρήγορα ο Τσαπακίδης, θα γεμίσει σε μια μπαλιά. Τρέχει τώρα η ομάδα της Μηχανιώνας από κοντά. Θέλει να κάνει το σούτ, δεν πρόλαβε. Και εδώ χάνει ευκαιρία να περάσει με το κορμί του στο γύρισμα ο Μαρμαρίδης που δημιουργεί την πρώτη φάση του αγώνα. Εδώ βρέθηκε πολύ κοντά με τον Μαρμαρίδη η ομάδα της Μηχανιώνας να σκοράρει σε αυτή την συνεργασία. Με επιθετική που έκανε, αλλά η μπάλα κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Καράμπελα και κατέληξε out. Στο πρώτο δεκάλεπτο η φάση αυτή για τη Μηχανιώνα. Καράμπελας θα πάρει θέση. Η κεφαλιά. Η μπάλα περνάει από όλους. Το σούτ απευθείας που γίνεται από τον Λαγόντζο. Μπροστά, για να δούμε, βγαίνει τώρα έξυπνα. Κάκος, δεν πέρασε. Προσπαθεί εδώ η ομάδα της Αυγής που κατεβάζει την μπάλα. Ζαφυριάδης, για να δούμε, προσπαθεί να περάσει. Συνεργάζεται τώρα μπροστά. Κλέβει όμως πιο έξυπνα, βάζει τα πόδια του Τεμρτζόγλου, αφήνει την μπάλα. Για μένα σούτ που έγινε. Το γύρισμα που έκανε στην πορεία ο Κάκος. Βγαίνει εκεί, προσπαθεί να βάλει τα πόδια του Τσιπούρας. Κερδίζουν οι παίκτες του Ποσειδώνα. Για να δούμε, βγαίνουν τώρα στην επιθετική γραμμή. Φάουλ, όπως δείχνει ο Αγρίμης, είναι για την ομάδα του Ποσειδώνα αρκετά μπροστά από το χώρο του κέντρου. Πάντως βλέπουμε τις κινήσεις των δύο ομάδων να μπήκαν ψυχωμένες, με κοινό στόχο βέβαια να σκοράρουν και να πάρουν διαφορά στο πρώτο αυτό ραντεβού του ημιτελικού του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Εδώ από την όμορφη Μηχανιώνα που ακούτε έναν αγώνα σίγουρα για γερανεύρα. Και με ιδιαιτερότητες ανάμεσα σε δύο ομάδες που όπως είπαμε στοχεύουν για μια θέση στο μεγάλο τελικό της φετινής διοργάνωσης. Το 0-0 εξακολουθεί να μένει παρά την κοινικότητα που βλέπουμε από τις δύο πλευρές. Είμαστε 11 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα από τον Χρήστο Αγρίμη που διευθύνει το σημερινό αγώνα. Έχουμε ένα φάουλ τώρα για τη Μηχανιώνα. Σε καλό σημείο. Για να δούμε. Κάκος θα πάρει θέση να το εκτελέσει για τους γηπεδούχους. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα γεμίσει την μπάλα. Πέρασε από όλους, αλλά εκεί δεν μπόρεσε κάποιος. Ο Καράμπελας άπλωσε τα χέρια του και μπλόκαρε την μπάλα. Να πω, ο κύριος Βότσαρης είναι παρατηρητής του σημερινού αγώνα. Από τους κορυφαίους που έχει η Ένωση. Σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε διεξάγεται κάτω από καλές συνθήκες. Παρά τον αέρα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά οι δύο ομάδες μπήκαν δημιουργικές και αβαστικές. Εδώ με τα κουνάκι πήγε να παίξει τον αδείο μεταξύ Τσιπούρα από τον Τεμερζόγλου που τον έβγαλε παλιά. Με αποτέλεσμα η μπάλα καταλήξει πλάγιο και τώρα ο Πάστρας θα πάρει θέση να το εκτελέσει από την άλλη πλευρά για τον Ποσειδώνα. Για δούμε τώρα, Πάστρας θα πάρει θέση. Η μπάλα πέρασε στην κατοχή για τον Ιάσου να βγει, σε δίωξε και ο Ζερμπάς. Η μπάλα φτάνει τώρα στον αρχηγό, προσπαθεί ο Στεφανίδης. Η μπάλα τελικά έχουμε φάουλ. Για την Αυγή. Όπως δείχνει ο Αγρίμης,
που διευθύνει ένας από τους αξιόλογους διαιτητές, τους συνδέσμους με συνεργάτες, τον Τάβλα και τον Χατζηβασιλείο, το σημερινό πολύ σημαντικό παιχνίδι του κυπέλου. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Η μπάλα πέρασε από όλους. Θα καταλήξει πίσω για τον γκολκίπερ εδώ, για να δω συνέχεια ο Τετζέρης, το γηπεδόχων. Μένει το 0-0, αλλά μένει και το ενδιαφέρον του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, σίγουρα χαρακτηρίζεται σαν ένα πρόωρο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν σίγουρα όραμα και όνειρο να βρεθούν στη μεγάλη γιορτή της φετινής διοργάνωσης του ποδοσφαίρου, στο μεγάλο τελικό της Τούμπας, που θα διεξαχθεί και φέτος. Άγγελος Ζαζόπουλος, ένας έμπειρος προπονητής, γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα πολύ δυνατή από το πρωτάμα της Ένωσης Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά, με σοβαρότητα, αν και διαφορές πορείες στο κύπελο δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει λογική αυτή, αφού και οι δύο ομάδες ξεκάθαρα έχουν σκέψει την πρόκριση. Και αυτό θα φανεί, θα πιστεύω, ή στη διαχείριση αγωνιστικά του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι το παιχνίδι ξεκίνησε επιθετικά, δημιουργήθηκαν καλές στιγμές. Είχαμε τη φάση για τη Μηχανιώνα που, στην προσπάθεια του Μαρμαρίδη. Από εκεί και πέρα το γρήγορο ποδόσφαιρο συνεχίζεται και το 0-0 κρατάει μαμείο το ενδιαφέρον, βέβαια, το πρώτο αυτό ραντεβού των δύο ομάδων. Συμπληρώνουμε 14 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ στην όμορφη Μηχανιώνα που ακούτε από το κανάλι της Μακεδονίας, το παιχνίδι βέβαια μεταξύ του Ποσειδώνα Μηχανιώνας και του Ιάσου Ναυγής για το κύπελλο της Μακεδονίας. Ένα γύρισμα του αέρα που έγινε από τον Καλίδη, η μπάλα απομακρύθηκε, πλάγιο για την ομάδα της Αυγής. Τσουφλίδης προσπαθεί να κάνει σέντρα, θα βγάλει παλιά, η μπάλα την αφήνει ο Τετζέρης να καταλήξει out. Γρήγορα αλλαγή με προθυμένο τον αρχηγό Λαγόντζος. Ανοίγει την μπάλα ωραία για τον Τσαπακίδη. Τσαπακίδης τώρα με την μπάλα για την ομάδα της Μηχανιώνας. Λαγόντζος αλλάζει από την άλλη μεριά παιχνιδιού. Καλίδης. Λαγόντζος προσπαθεί να βγει μπροστά. Επιμένει. Κωστίκος περνάει τον αντιπαλό του. Θα ανοίξει χώρο. Θα προθέσει την μπάλα στον Τσαπακίδη. Για να δούμε τώρα, παίζει έξω με τον Αδίο. Πατάει την μπάλα και με τα κουνάκι προσπάθησε να κάνει την κίνηση ο Κάκος. Από κοντά το σούτ χάνεται ευκαιρία εδώ στην προσπάθεια που έκανε ο Μαρμαρίδης. Νέα φάση για τη Μηχανιώνα που προσπαθεί βέβαια να απειλήσει την αιστεία του Καράμπελα. Στο 15. Βλέπουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά παρόλα αυτά λείπει τον γκολ που θα δώσει, όπως είπαμε, μεγαλύτερο κίνητρο στις δύο ομάδες. Πάω από σαν απαχνίδι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να αποφύγουν και τα λάθη και να φανούν πιο ήρεμες αλλά και πιο ουσιαστικές στον αγώνα. Καράμπελα στο πορτιέρο εδώ του Ιάσου Ναυγής, στο ελεύθερο. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Πετάγεται ένα αέριο δύο παίχτες και σε την μπάλα έξυπνο και έκανε το γύρισμα ο Κωστίκος. Η μπάλα πέρασε από όλους. Άλλαξε την πορεία προηγουμένως και ο Σαλιάρης. Φάουλ για τη Μηχανιώνα. Εδώ διαμαρτύρει για κάρτα πάνω στον παίχτη της Αυγής από τον Αγρίμη. Θα τη δείξει. Θα τη βγάλει τελικά ο Αγρίμης στον παίχτη εκεί του Ιάσου Ναυγής, στο φάουλ που έγινε στους γηπεδούχους. Χαρακτηριστικό το αγώνα ότι και οι δύο ομάδες μπήκαν ψυχωμένες με κοινό στόχο βέβαια την πρόκριση και τη διαφορά του σκορ σε ένα παιχνίδι που παίζεται γρήγορο ποδόσφαιρο. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Παρά το ότι είπαμε η Μηχανιώνα έρχεται σε αυτή τη συνάντηση ως φαβορή λόγου ανωτέρας κατηγορίας κόντρα στα outsider που είναι ο Ιάσου Ναυγής, αλλά πολλές φορές αυτό δεν μετράει στο ποδόσφαιρο και όπως είπαμε θα δούμε τελικά ποιος θα φανεί πιο ανταγωνιστικός αλλά και πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι. Έχουμε ένα φάουλ τώρα για τη Μηχανιώνα από δεξιά σε πολύ καλό σημείο. Για να δούμε. Θα γίνει σέντρα τώρα. Θα γίνει εκτέλεση. Κεφαλιά. Η μπάλα από κοντά. Προσπάθησε να βάλει τα πόδια του. Εκεί ο παίκτη του Ποσειδώνα, αλλά απομάκρυνε η ομάδα της Αυγής. Τι έχουμε. Απλά σταμάτησε, αλλά είδε ο Αγρίμης ότι συνέχισε ο παίκτη γιατί υπήρχε μια σύγκρουση εκεί. Η μπάλα τώρα γυρνάει πίσω στον Καράμπελα. Καράμπελας εκτέλεσε το ελεύθερο. Η μπάλα γύρισε πίσω. Ήρεμα τώρα πέσει με το Στεφανί το 1-2. Κλέβει ωραία, βάζει τα πόδια του ο Κωστίκος. Προσπαθεί τώρα να βγει δεξιά στην κίνηση που έκανε πάνω ο Τεμερζόγλου. Η μπάλα για να δούμε τώρα για τον Ποσειδώνα που βγαίνει τώρα μπροστά. Ανοίγει χώρο, περνάει στα πλάγια. Κάκος, ωραία στρώνει την μπάλα. Για να δούμε, Τσαπακίδης κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά. Χάνεται ευκαιρία εδώ, τρίτη φάση για τον Ποσειδώνα να ανοίξει το σκορ. Στην ωραία σέντρα που έγινε. Στη συνεργασία των παιχτών εδώ, το γηπεδούχων.
στο 17. Μηχανιώνα που μπήκε αποφασιστική στον αγώνα, προσπαθεί βέβαια όπως είπαμε να απειλήσει, ψάχνει τον γκολ, αλλά και από την άλλη και η Αυγή σίγουρα αντιστέκεται και προσπαθεί όπως είπαμε να βρει το κίνητρο να είναι ανταγωνιστική μπροστά. Καράμπελας. Ανεβάζουν στροφές οι δύο ομάδες, όσο κυλάει ο χρόνος με το παιχνίδι να αποκτάει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Καλύπτουν εδώ οι αμυντικοί της Μηχανιώνας που έδιωξε την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω. Γύρισε και ο Λαγότζος, πάει στον Τζέρι που γίνεται κάτοχος εδώ ο πορτιέρο του Ποσειδώνα. Ανοίγει τώρα μπροστά. Κατοχή τώρα από τον Καλίδη για τον αρχηγό τον Λαγότζο. Λαγότζος τώρα με την μπάλα. Ξανά δεξιά για τη Μηχανιώνα. Από τα πόδια τώρα, για να δούμε. Καλίδης γεμίζει. Κάνει την κίνηση, δεν πέρασε η μπάλα. Κόβουν εδώ τις αυγές. Προσπαθεί να περάσει σε μια σέντρα. Με το κεφάλι γύρισε την μπάλα, πάρα παιχτεί τον αδείο. Καραμπουκίδης εκεί με τον Εκέλο. Οι κόντρες, επιμένει η αυγή, πάει να περάσει κάποια σέντρα. Βγαίνει τώρα απευθεία στο σούτ που γίνεται από τον Καλίδη. Τρέχει τώρα για να δούμε τώρα μπροστά ο Κάκος. Προλαβαίνει εδώ, διώχνει την μπάλα. Ο Πέτς εδώ ο Ζορμπάς. Κατεβάζει την μπάλα η ομάδα της Μηχανιώνας που προσπαθεί τώρα να περάσει προς πίση. Εδώ ζητάνε φάλτο, αφήνει πλεονέκτημα. Κόβει ο Λαγότζος μπροστά από τον Ζαφυριάδη. Και παίρνει για το πλάγιο. Λαγότζος αφήνει την μπάλα να εκτελεστεί το πλάγιο. Τσαπακίδης στο πλάγιο για την ομάδα της Μηχανιώνας. Ανοίγει χώρο. Περνάει ωραία στα πόδια τώρα μπροστά. Κάκος γεμίζει αλλά σε ένα χώρο που καλύπτει ο Σαββίδης και μπάλα πίσω στον Καράμπελα. 19 λεπτά συμπληρώνουμε στο πρώτο ημίχρονο. Μηχανιώνα και Αυγή μένουν στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό και σίγουρα μεγαλώνει το ενδιαφέρον όσο συνεχίζεται αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν το ανάλογο κίνητρο του αγωνιστικού κομματιού και φυσικά να ψάξουν τα γκολ της νίκης. Σε ένα παιχνίδι που βλέπουμε την μπάλα να παίζεται γρήγορα. Παρόλο που η Μηχανιώνα φάνηκε να βρέθηκε πολύ κοντά να σκοράρει. Η μπάλα τώρα μετά από συνεργασία ο Τσαπακίδης γίνεται κάτοχος. Προσπαθεί εδώ να αλλάξει με την μπάλα στα πόδια του. Βρίσκει χώρο. Πέρασε ωραία τώρα μπροστά. Τεμερτζόγλου ανοίγει από την άλλη μεριά. Περνάει τώρα, για να δούμε. Κάνει την κίνηση. Προσπάθησε εκεί να πατήσει την μπάλα. Ο Πάστρας δεν μπόρεσε. Εδώ έχουμε μια διεκδίκηση με τον πεσμένο κάτω παίχτη της Αυγής. Ο Αγρίμης τώρα θα διακόψει. Γιατί βλέπει εκεί σε μια σύγκρουση ανάμεσα δύο παίχτες. Τον παίχτη του φλεξωμένου να έχει πέσει κάτω. Αν κάνουμε μια μικρή ανάλυση από αυτό το πρώτο ημίχρονο σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά που βλέπουμε, είδαμε τη Μηχανιώνα ότι βρέθηκε πολύ κοντά να σκοράρει. Είχε τρεις καλές, πολύ καλές στιγμές, αλλά δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Χρειάζεται βέβαια να απολευθεί και από το άγχος και όπως είπαμε να βρει το ρυθμό της όσο αφορά μπροστά την αποτελεσματικότητα. Από την άλλη, και η Αυγή προσπαθεί όπως είπαμε να απειλήσει την αιστεία του Τζέρι. Μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι φαίνονται να είναι προσεκτικοί και ουσιαστικοί. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο μένει το 0-0, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον για να δούμε τελικά ποιος θα μπορέσει να κάνει την πολύ καλή αρχή. Σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι έχει ανταγωνιστικό ρυθμό από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ τώρα θα γίνει μια βαθιά παλιά που προσπάθησε να πατήσει την μπάλα με τα πόδια του. Δεν μπόρεσε εκεί. Πιέζει τώρα εδώ και βγαίνει τώρα με την μπάλα. Κρατάει όμως και επιμένει μόνος του. Θα κάνει το σούτ, θα πάρει ο Παπαδημητρίου φάουλ επιθετικό από τον Τσαπακίδη. Στεφανίδης ανοίγει χώρο από την άλλη μεριά. Η μπάλα στα πόδια τώρα, για να δούμε. Σαββίδης γεμίζει μια σέντρα. Προσπάθεια από τον Τσουβλή δεν πέρασε. Κατοχή για τη Μηχανιώνα. Πίσω στον Τετζέρι, ο οποίος ανοίγει χώρο. Κάνει παλιά. Θα γίνει το σούτ από τον Πάστρα. Η μπάλα στην κατοχή για την ομάδα της Αυγής. Έρχεται τώρα ο Στεφανίδης. Προσπαθεί να αλλάξει. Για να δούμε, γύρισε πίσω. Καράμπελας. Απευθείας το σούτ. Βλέπεις, οι δυο μας πιέζουν. Προσπαθούν μέσα από τον ρυθμό του αγώνα να γίνουν πιο γρήγορες. Ένα σούτ τώρα από τον Καλίδη. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου για τη Μηχανιώνα. Για να δούμε τώρα. Που πέσει ωραία προθώντας την μπάλα στα πλάγια. Τσαπακίδης. Μόνος του προσποιείται, μπαίνει απειλητικά, πατάει την μπάλα. Πάνε ανάξει. Ανοίγει χώρο τώρα, για να δούμε. Τεμερτζόγλου θέλει να σουτάρει. Προσπάθησε εδώ να μπει τώρα και ο Κωστίκος. Έχουμε την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελεστεί από τον Κάκο για την ομάδα του Ποσειδώνα. Κάκος θα πάρει θέση, κοντά του είναι ο Τσαπακίδης. Συνεχίζεται με αμέτωτο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
Για δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια. Να, να, να. Ωραία. Για δούμε τώρα τη σέντρα που γίνεται. Η μπάλα πέρασε από όλους. Φτάνει στα πόδια τώρα για να δούμε Τσαμπακίδης. Γύρισε τώρα απευθείας. Το σούτερο που έγινε από τα πόδια τώρα από το Λαγότζο. Θα γυρίσει τώρα γρήγορα ο Μπακαρόπουλος, η μπάλα συνεχίζεται, ένα σούτο όμως πολύ ψηλά θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια του Καράμπελα. Αυτό που λείπει από τις δύο ομάδες είναι η καθαρά σκέψη, παρόλο που έχουμε διακοπή με πεσμένο κάτω παίκτη των γηπεδούχων. Είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση, να βρούμε καθαρές σκέψεις και να τελειώσουν τις φάσεις. Παρόλο που η Μηχανιώνα δείχνει να έχει βέβαια την μπάλα περισσότερο στα πόδια της, αλλά αυτό δεν λέει πολλές φορές και τίποτα. Αλλά από εκεί και πέρα να δούμε ποιο θα μπορέσει, όπως ο Άγγελος Ζαζόπουλος προσπαθεί ήρεμα να μεταφέρει στην ομάδα του, στην επιθετική γραμμή, να μπορέσει να τελειώσει τις πάσεις για να μπορέσει να φτάσει σε κάποιο γκολ. Και απ' την άλλη, βέβαια, όπως είπαμε, και ο Δημήτρης Ζωμένος, ο συνεργάτης και γιος του Ηλία Ζωμένου, όπου όπως είπαμε, κάποιο προσωπικό πρόβλημα τον ανάγκασε να λείπει από το σημερινό αγώνα. Πατέρας και γιος, προπονητικό δίδυμο στην Αυγή. Από εκεί και πέρα να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούμε το τελευταίο λεπτό. 24ο λεπτό. Όλα μένουν στο 0-0. Εδώ στη Μηχανιώνα, με το ενδιαφέρον να συνεχίζεται παρά τις προθέσεις των δύο ομάδων. Τετζέρης, ο πορτιέρο εδώ του Ποσειδώνα. Προωθεί ωραία την μπάλα στα πόδια. Λαγόντζος με την μπάλα. Θα κάνει τώρα μια παλιά. Βγάζει μια σέντρα. Προσπάθησε να σηκωθεί. Πέρασε από όλους. Βάζει το κορμί του και μπαίνει τώρα μπροστά. Τεμερτζόγλου ανοίγει ωραία. Για να δούμε τώρα τον Πάστρα που προσπαθεί να περάσει τώρα την μπάλα του. Τον πιέζει ο Κέλο. Γύρισε πίσω. Το σούτ από τον Καλίδη. Προσπαθεί η Αυγή, δεν πέρασε τελικά. Τεμερτζόγλου, ωραία. Προωθεί την μπάλα και ανοίγει η συνεργασία με τον Λαγόντζο που βγαίνει τώρα μπροστά. Κάνει την κίνηση με τα κουνάκι, πέρασε την μπάλα. Πέρασε από την άλλη μεριά τώρα στον Τσαμπακίδη. Και αυτό μπροστά άλλαξε στην ενέργεια που έκανε εκεί προηγουμένως. Και ο Κάκος, ο οποίος θα σουτάρει. Πάει να παίξει τον αδείο, δεν πέρασε εδώ η μπαλιά. Κόβει ο αρχηγός της Αυγής. Για να δούμε, κερδίζει ξανά ο Κάκος. Πάνω απ' έξω τον αδείο, ανοίγει την μπάλα στα πλάγια, Τσαμπακίδης στη σέντρα, πετάγεται εκεί με το κορμί του, βάζει το σώμα του, προσπαθεί ο Κωστίκος. Οι σέντρες, οι κόντρες, η μπάλα πίσω στον Καλίδη. Ανοίγει τώρα, για να δούμε. Πάστρας από δεξιά, θέλει να γυρίσει. Πήγε να βάλει το κορμί του και ο Μαρμαρίδης. Το σούτ απευθείας από το σώμα. Διώχνει. Βλέπετε ότι υπάρχει πίεση και από τις δύο ομάδες, αλλά λείπει, όπως είπαμε, η τελική προσπάθεια των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι με καθαρές σκέψεις. Πόσο κυλάει βέβαια ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον του αγώνα. Εδώ πάντα από την όμορφη Μηχανιώνα παρακολουθείτε τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Θυμίζω φίλες και φίλοι του κυπέλου της πρώτης φάσης, πρώτο ραντεβού για μια θέση στο τελικό. Μηχανιώνα Αυγή 0-0 σε ένα παιχνίδι που εξακολουθεί να μένει ισόπαλο χωρίς γκολ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα πράγματα μέχρι το τέλος και φυσικά εν όψη και τη ρεβάς που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Αυγή, τη διαφορά ανάλογα το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Αγωνία βέβαια σίγουρα σε παιχνίδι που θα δούμε μέχρι το τέλος παρά τη μαχητικότητα των ομάδων. Η μπάλα γύρισε εκεί στους παίκτες του Ποσειδώνα, θέλει να περάσει, πεσμένος κάτω παλεύει να γυρίσει ο Μαρμαρίδης, αφήνει να εξελιχθεί η φάση ο κύριος Αγρίμης. Τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ομάδα με τον επιθετικό της εκεί, τον Καραμουκίδη, δεν πέρασε. Πιο γρήγορη πέτσι Μηχανιώνας, γύρισε την μπάλα, τρέχει ο Τετζέρης από την εστία, τον αποφύγει το κόρνερ, παραχωρεί πλάγιο. Εδώ προσπαθεί να σταματήσει γιατί είναι μακριά από την εστία του και κάρτα που θα δεχτεί. Γιατί έδιωξε την μπάλα, δεν είχε άλλη επιλογή γιατί είχε βγει από την εστία του. Όλα μένουν στο 0-0 σε ένα αρκετά χρονικό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Παρά την αγωνία και το κίνητρο που έχει το παιχνίδι. Περιγράφει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Καραζαρίς από την Μηχανιώνα σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό ότι βλέπουμε οι δύο ομάδες να προσπαθούν, όπως είπαμε, να τα δώσουν όλα σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία. Κατοχή τώρα μπροστά από τον Τετζέρη που προωθεί τον αρχηγό. Κάνει την κίνηση ο Λαγόντζος. Η μπάλα πέρασε μια παλιά και τρέχει τώρα να διεκδικήσει την μπάλα. Βγαίνει μπροστά. Πλάγιο που κέρδισε έξυπνα ο Παπαδημητρίου από τον επιθετικό εκεί τον Τσιπούρα. Ζορμπάς στο πλάγιο για την ομάδα της Αυγής. Το εκτελεί. Η μπάλα βάζει τα πόδια του. Γύρισε ο Τεμερτζόγλου. Θα γίνει ένα σούτ εκεί. Καράμπελας βγαίνει από την εστία του. Μαζεύει την μπάλα στην έξοδό του. Ο πορτιέρο εκεί της Αυγής.
Γρήγορα τώρα μπροστά, το λάθος που έκανε όμως. Προσπαθεί τώρα ο Σαλιάρης. Με την μπάλα που πάει να παίξει τον αδείο. Για να με θέλει να γεμίσει κάποια παλιά. Βγαίνει από τα πλάγια. Προσποιείται, μπαίνει τώρα απειλητικά. Θα κάνει τη σέντρα. Δεν πέρασε εκεί, κόβουν οι αμυντικοί. Το σούτ που πάει να δοκιμάσει ο Κωστίκος. Συλλάει μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Καράμπελα. Βλέπετε εδώ πήγε να παιχτεί η γρήγορα αλλαγή της μπάλας, αλλά χωρίς όμως να μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία του αγώνα στο 28ο λεπτό. Καράμπελα θα πάρει θέση να δω συνέχεια. Παίρνει θέση. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Προσπαθεί εκεί να μπει ο Καραμουκίδης. Έβαλε τα πόδια του και ο Κέλλο. Κλέβει εδώ η Μηχανιώνα με τον Τσιπούρα. Πλάγιο που κερδίζουν εκεί παιδού και όπως δείχνει ο πρώτος βοηθός, ο δεύτερος βοηθός, ο Χατζηβασιλείου. Πάστρας θα πάρει θέση για τον Ποσειδώνα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Η μπάλα πέρασε από όλους. Έκανε την κίνηση, αλλά εδώ καλά η αμυντική της Αυγής. Έδιωξε την μπάλα. Προσπαθεί να πατήσει τώρα για να δούμε ο Καλίδης. Μια προσπάθεια τώρα να περάσει από όλους. Κερδίζει εδώ τη μονομαχία που έτσι εδώ τη Μηχανιώνας. Πρόσθεσε την μπάλα μπροστά. Για να δούμε ο Κάκος πάνω να παίξει τον αδείο. Λάθος είναι συνεννόηση. Αντεπίδες τώρα για την Αυγή. Που θέλει με τον Νικολίτσα. Φάουλ που κερδίζει λίγο πριν το χώρο του κέντρου. Πάντως και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι και οι δύο ομάδες έχουν ξεκάθαρη πρόθεση να πάρουν διαφορά στο σκορ εν ώψη και τη Ρεβάς για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Όσο μένει το 0-0, τόσο ευρύνεται το ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε είναι ξεκάθαρα ότι και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν το μεγάλο αυτό στοίχημα εν ώψη βέβαια για μια θέση στο τελικό. Σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια και τη δυναμικότητα που εξασκούν οι δύο ομάδες παρά το ότι λείπει η τελική προσπάθεια των δύο ομάδων για να μπορέσουν να σκοράρουν. Για να δούμε βέβαια τη συνέχεια. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Παρόλο που όπως είπαμε και οι δύο ομάδες προσπαθούν να καθαρίσουν τη σκέψη τους, να γίνουν πιο ουσιαστικές τις τελικές ενέργειες για να μπορέσει να έρθει το γκολ. Μηχανιώνα Αυγή 0-0. 29-30 λεπτά. Μπαίνουμε στο ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή της μπάλας τώρα, για να δούμε. Κέλλο, δεν πέρασε. Κατοχή για τη Μηχανιώνα που προσπαθεί να περάσει ανάμεσα σε όλους. Βάζει τα πόδια του, κερδίζει τη μονομαχία. Έκανε την κίνηση προηγουμένως και ο Κωστίκος εκεί με τον Τεμερτζόγλου, αλλά έκοψε η Αυγή. Θέλει να βγει μπροστά για να δούμε τώρα οι κόντρες. Ένα αυτό τώρα που γίνεται. Διαμαρτυρίες για φάουλ εκεί. Το παιχνίδι συνεχίζει. Το Αγρέμης βλέπει τον παίχτη κάτω πεσμένο. Τώρα θα διακόψει. Σε μια φάση εκεί που διεκδικήθηκε από τις δύο πλευρές. Για να δούμε αυτό που σας έλεγα και θα το ξανατονίσω ακόμη μια φορά. Λείπει η τελική ενέργεια των δύο ομάδων. Σίγουρα είναι και το άγχος, είναι λογικό. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει φαβορή και outsider. Παρόλο που σας είπα το φαβορή έρχεται η Μηχανιώνα λόγω επειδή είναι μια ομάδα γάμα εθνικής κοντά σε μια ομάδα που παλεύει όπως είναι Αυγή στην Α1 κατηγορία. Δεν υπάρχει λογική γιατί διότι και οι δύο ομάδες θα κάνουν την υπερπροσπάθεια ώστε να μην χαθεί αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθούν στον τελικό του κυπέλλου και σε αυτή τη μεγάλη γιορτή διεκδικώντας βέβαια το κύπελο. Σε ένα παιχνίδι που συνεχίζεται παρά τη χαρακτηριστικότητα και τη δυναμικότητα και τα όσα λάθη έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Μπροστά η Μηχανιώνα, για να δούμε τώρα. Βάζει τα πόδια του. Κάνει την παράλληλη σέντρα ο Κάκος. Η μπάλα κόπηκε τώρα. Ζαφυριάδης άλλαξε. Έβαλε τα πόδια του αρχηγός εκεί. Προσπάθησε ο Στεφανίδης. Έκλεψε όμως πιο γρήγορα όμως ο λαγών του αρχηγός Μηχανιώνας. Καλύπτει τώρα ο Σαββίδης, ο οποίος αφήνει πίσω στον Καράμπελα να γίνει αποδέχτης. Καράμπελας για την Αυγή. Θα μαζέψει την μπάλα. Παρόλο που έτρεξε εκεί να πιέσει ο Κάκος. Ο επιθετικός εκεί των γηπεδοχών. Εκτελείται απευθείας στο ελεύθερο. Η κεφάλια πέρασε από όλους. Προσπάθεια από τον Στεφανίδη. Τρέχει η Μηχανιώνα που βγαίνει μπροστά. Για να δούμε τώρα. Τσιπούρας γεμίζει. Η μπάλα πέρασε. Άλλαξε πορεία από τον Παπαδημητρίου. Γρήγορη αλλαγή τώρα της μπάλας για τον παίκτη της ομάδος εδώ τον, του Ιάσου Ναυγής. Στεφανίδης προσπάθησε. Πιέζουν οι γηπεδούχοι. Μπάλα πίσω τώρα. Σαββίδης τώρα σε μια παλιά. Προσπαθεί να περάσει. Μακαρόπουλος προσπάθησε offside. Πάντως αυτό που βλέπω και αυτό που αξίζει να τονίσω φίλες και φίλοι τηλεθεατές, βλέπουμε ότι υπάρχει κίνητρο, υπάρχει πίεση και από τις δυο ομάδες. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως ντέρμπι το σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε και πώς θα κριθεί
το σημερινό αυτό πρώτο ραντεβού του πρώτου ημιτελικού του κυπέλου της Ένωσης Μακεδονίας. Γύρισμα τώρα που γίνεται από τον Τεμερτζόγλου. Η μπάλα από την άλλη μεριά. Προσπάθησε στα βήματα ο Μαρμαρίδης, δεν πρόλαβε πλάγιο για τον Τσουφλίδη και για την Αυγή. Για με αυτό το πλάγιο τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί για την ομάδα της Αυγής, θα γίνει σέντρα, προσπάθησε να περάσει. Κλέβει τώρα, για να δούμε ο Καλίδης. Πέρασε από όλους. Η κίνηση τώρα που γίνεται από τον Σαλιάρη. Μπροστά, τρέχει να βγει σε μια αντεπίδεση, προσπάθησε να περάσει. Εδώ τι έχουμε, διεκδικήθηκε η διαφάση από τους δυο παίκτες, άφησε πλεονέκτημα. Έρχεται τώρα όμως, καλύπτει όμως ο Πάστρας. Η μπάλα γυρνάει σε πλάγιο. Όσο μένει το 0-0, τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και τις δύο ομάδες να είναι μαχητικές, γρήγορες, προσπαθώντας να αποφύγουν και τα λάθη και φυσικά να φτάσουν σε ένα γκολ που θα δώσει μεγαλύτερο κίνητρο στη συνέχεια. Έχουν το χρόνο να το κάνουν. Αυτό που λείπει, βέβαια, όπως είπαμε, η καθαρή σκέψη για να μπορέσει να φτάσει σε ένα γκολ. Έχουμε την μπάλα τώρα για να δούμε από τον έμπειρο Πάστρα τώρα που ανοίγει ωραία. Έρχεται τώρα ο Λαγόντζος που προωθεί την μπάλα στα πλάγια. Τσαπακίδης τώρα για να δούμε, προσπαθεί να περάσει. Κλείνεται από τον αντίπαλό του. Επιμένει πλάγιο όπως δείχνει ο Ντάβελας. Για την ομάδα της Αυγής. Ζορμπάς θα πάρει θέση. Εκτελεί τα απευθείας. Η κεφαλιά πάλαξε την πορεία. Πετάχτηκε ο Τσαμπακίδης. Έκανε την κίνηση. Για να δούμε από τα πόδια τώρα που γέμισε ο Στεφανίδης. Πλάγιο για την ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ένα πλάγιο που παίρνει θέση εκτελεστή. Τσαμπακίδης θα πάρει θέση. Ψάχνει στηρίγματα εκεί. Τσαπακίδης, για να δούμε. Πάει κοντά του κάποιος εκεί που θέλει να αλλάξει. Ανοίγει χώρο, βάζει τα πόδια του αρχηγός εκεί σε Αυγής ο Στεφανίδης. Τσαπακίδης τώρα και πάλι βλέπει δεξιά για τον Καλίδη. Καλίδης τώρα με την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει μπροστά τον Ποσειδώνα. Καλίδης επιμένει, βλέπει τον Λαγόντζο. Λαγόντζος ανοίγει την μπάλα, έκανε την κίνηση αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει στα πόδια του ο Τσαπακίδης. Ναι, μεν βλέπουμε γρήγορο ποδόσφαιρο. Ναι, μεν λείπει αυτό που σας είπα και το ουσιαστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Οι καθαρές σκέψεις των δύο ομάδων. Και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο ανταγωνιστικό, αλλά και πιο γρήγορο και πιο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως, οι δύο ομάδες καλούνται να βρουν τις λύσεις για να μπορέσουν να σκοράρουν. Εδώ έχουμε τώρα μια σέντρα που γίνεται. Η μπάλα καλύπτει, βγαίνει ο Καράμπελας, μαζεύει την μπάλα από την εστία του. Αγωνία βέβαια σε ένα παιχνίδι που όσο μένει χωρίς γκολ, τόσο συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Καράμπελας, ο πρωτιέρο εδώ του Ιάσου Ναυγής. Θα πάρει θέση. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Κάνει την κίνηση. Πετάγεται με το κεφάλι εκεί ο Μηχανιώνας. Σηκώνεται τώρα εκεί σε μια μονομαχία ο Σαββίδης. Φάουλ στο σπρώξιμο αυτό που δέχεται από τον επιθετικό εκεί της Μηχανιώνας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που θα γίνει από την ομάδα εδώ της Αυγής. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ένα σούτ απευθείας. Με την μπάλα μπροστά. Κωστίκος με την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει στηρίγματα εκεί. Πιέζει ο αρχηγός της Αυγής. Ανοίγει δεξιά. Κάκος γεμίζει τη σέντρα. Βγάζει από την άλλη μεριά. Για να δούμε. Πάστρας. Θέλει να κάνει σέντρα. Προσποιείται μπροστά από τον αντίπαλό του. Θα κάνει το σούτ να κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Μηχανιώνας που πάει να εκτελεστεί από τον Τσαπακίδη. 37ο λεπτό της συνάντησης. Στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ στη Μηχανιώνα παρακολουθείτε το ποσφαιρικό αγώνα για το κύπελο της Ένωσης Μακεδονίας. Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Ιάσον Αυγής 0-0. Πρώτος ημιτελικός του κυπέλου. Τσαπακίδης θα πάρει θέση, πάει κοντά του τελικά να το εκτελέσει και μάλλον ο Κάκος να δούμε αν θα αναλάβει ο ίδιος ή ο Τσαπακίδης ο οποίος στείνει την μπάλα για να εκτελέσει το κόρνερ. Δύο παίχτες κοντά, Τσαπακίδης και Κάκος, για να δούμε αν θα γίνει κάτι. Σε μια αλλαγή των παιχτών απομακρύνεται και ο Κάκος, ο Τσαπακίδης τελικά θα αναλάβει το κόρνερ, για να δούμε.
Τσαπακίδης θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα πέρασε σε σώματα. Ένα ψαλιδάκι λίγο από το δεύτερο δοκάρι, έξυπνο από τον παίκτη εδώ τη Μηχανιώνας. Προσπάθησε εκεί να τον νικήσει τον Καράμπελα, δεν μπόρεσε. Στην ενέργεια που έγινε εκεί από τον Καλίδη. Εδώ πορτιέρα του Ιάσου να βγει ο Καράμπελας με την μπάλα στην κατοχή του. Όλα μένουν στο 0-0 σε ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο. 7 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Μηχανιώνα βγει. Παιχνίδι βέβαια με ιδιαιτερότητες αλλά και με μεγάλο κίνητρο. Μια κεφάλια αέρια στον χώρο του κέντρου. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Μηχανιώνας που βγαίνουν τώρα μπροστά. Για να δούμε την προσπάθεια που θα κάνει. Κωστίκος, αλλάζει ωραία την μπάλα. Βγαίνει ο Τσαπακίδης που γύρισε για τον Λαγότζο. Λαγότζος τώρα για να δούμε. Ανοίγει τώρα δεξιά. Προθεί ωραία την μπάλα. Καλίδης τώρα θα κάνει το σουτ. Παίξει τον αδείο. Βγαίνει τώρα ο Τεμερτζόγλου. Θα γεμίσει. Καλύπτουν οι αμυντικοί εδώ της Αυγής και βγαίνει τώρα στα πλάγια. Προσπαθεί τώρα να περάσει. Θα κάνει μια σέντρα, αλλά δεν μπόρεσε παρά την προσπάθεια του Σαββίδη να αλλάξει την μπάλα. Τσαπακίδη στο πλάγιο. Γεμίζει ωραία στην κίνηση που έκανε ο Τεμερτζόγλου. Πατάει την μπάλα και βγαίνει τώρα μπροστά ο Κέλο. Ο οποίος πατάει την μπάλα, θέλει να περάσει τώρα την μπάλα του. Κέλο επιμένει στα βήματα. Φάουλ που κερδίζει από τον παίχτη της Μηχανιώνας όπως δείχνει ο Ντάβελας. Και με αυτό το φάλ τώρα που κερδίζει η ομάδα του Ιάσου να βγει. Και ο Μπακαρόπουλος θα πάρει θέση να το εκτελέσει. 6 λεπτά ακόμη. Για να δούμε αν θα μείνει το 0-0. Μπακαρόπουλος θα πάρει θέση στο κόρνερ για τον Ιάσου να βγει από δεξιά. Μπακαρόπουλος. Για να δούμε τώρα σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Θα γίνει σέντρα. Απευθείας το διώξιμο. Με το σώμα θέλει να κάνει την κίνηση ο Ζαφυριάδης. Η μπάλα από την άλλη μεριά κερδίζει τη μονομαχία ο Πάστρας. Που παίρνει και το πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Πίσω τώρα για να δούμε. Καλίδης. Πάστρας. Προσπαθεί να περάσει. Κόβουν εδώ τις Αυγής. Βάζει τα πόδια του. Πάνε να κλέψουν οι παίκτες του φιλοξενωμένων. Μπήκε και ο Καραμουκίδης. Πλάγιο για την ομάδα Μηχανιώνας. Πάστρας στο πλάγιο τώρα από δεξιά. Για να δούμε. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον παρά το 0-0. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Μηχανιώνα. Όλα μένουν στο 0-0 σε ένα ανταγωνιστικό γρήγορο παιχνίδι χωρίς τον γκολ. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο πεσμένος κάτω Τσιπούρας για τη Μηχανιώνα. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν ξεκάθαρες προθέσεις στην πρόκριση και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο δύσκολο αλλά και πιο ενδιαφέρον, πιο ανταγωνιστικό. Σας είπα ότι βέβαια το παιχνίδι έχει τη δική του σημασία. Παρά τη διαφορά των κατηγοριών, αλλά σε έναν αγώνα κυπέλου όλα μπορούν να συμβούν. Η Αυγή πάει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, σίγουρα φιλόδοξη και προσπαθεί βέβαια κόντρα σε μια ομάδα που στέκεται εδώ και πολλά χρόνια με σταθερή παρουσία στην Γάμα Εθνική και όχι μόνο. Ζαφυριάδης έδιωξε την μπάλα. Προσπαθούν εδώ οι συνεργασίες με τον Κέλο να παίξουν μπροστά. Το κεφάλι άλλαξε την πορεία όσο μπόρεσε ο Τεμερτζόγλου. Πλάγιο. Βλέπετε, καθαρές σκέψεις χρειάζονται. Αυτό που λείπει από τις δύο ομάδες, πέρα τα όσα λάθη που βέβαια επηρεάζουν και την εικόνα του αγώνα και παρά το ότι είχαμε κάποιες σημαντικές φάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν, ιδιαίτερα με την μπάλα στην κατοχή των γηπεδούχων. Παρ' όλα αυτά όμως και η Αυγή φαίνεται ανταγωνιστική και προσπαθεί, όπως είπαμε, να βγει με αξιώσεις μπροστά. Πλάγιο τώρα που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι από την αριστερή πλευρά. Θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Προσπαθεί εδώ να πατήσει την μπάλα. Μπακαρόπουλος θέλει να περάσει την μπάλα, ψάχνει στηρίγματα. Πλάγιο που κερδίζει για την Αυγή ο επιθετικός των φιλοξενωμένων. Σε σώματα τώρα εδώ προσπαθεί να παίξει τον αδείο, θέλει να βγει μπροστά. Η μπάλα για να δούμε τώρα από τα πόδια. Έρχεται τώρα, για να δούμε τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Τσαπακίδης. Θα γίνει τόσο, δεν πέρασα. Η μπάλα φτάνει τώρα στον προθυμένο Κάκο, ο οποίος προθεί ωραία για τον Λαγόντζο. Κάκος ανοίγει χώρο με τα πόδια, συνεργασία ωραία που έπαιξε τον αδείο Κωστίκος. Άλλαξε
Στη συνέχεια και ο Κάκος. Εδώ τώρα βγαίνει μπροστά, φάουλ για την ομάδα της Μηχανιώνας. Γρήγορη εκτέλεση τώρα που παίρνει θέση, βιάστηκε εκεί να το εκτελέσει ο Λαγότζος. Επανάρχεται, λέει ο Αγρίμης, θα σφυρίξω εγώ και μετά θα βαρέσεις. Βιάζονται βέβαια από τον χρόνο που πιέζει, για να δούμε αν κάτι αλλάξει σε αυτό το πρωτομήγνο, σε αυτό το 0-0 που μένει σε μεγάλο διάστημα. Προσπάθεται τώρα να γίνει σέντρα από τον Τσαπακίδη. Μπροστά, Κωστίκος θέλει να περάσει, ψάχνει να κάνει σέντρα. Ανοίγει χώρο. Προσπαθεί να σουτάρει εδώ. Λάθος είναι ο Νοήση. Μπαίνει ο Καραμουκίδης. Ανοίγει την μπάλα. Κλέβει την μπάλα μπροστά από τον Νικολίτσι. Φάουλ. Για να δούμε. Υπάρχει άγχος βέβαια και όπως είπαμε που επηρεάζει τις δύο ομάδες στο αγωνιστικό κομμάτι. Για να δούμε εδώ τώρα τι έχει δείξει. Είναι η μπάλα πίσω για τον Ιάσο να βγει. 43 λεπτά. Ακόμα 2 λεπτά. Για να δούμε αν θα μείνει ανοιχτή όσον αφορά η πρόκληση των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και το 0-0 που εξακολουθεί να μένει σε μεγάλο διάστημα. Εδώ έχουμε ένα ελεύθερο τώρα που θα δοθεί από τον Χρήστο Αγρίμη, τον ιδιαιτή του αγώνα. Η μπάλα φτάνει στο Ζορμπά, ο οποίος θα κάνει το σούτ, θα κάνει τη σέντρα. Θα σηκωθεί τώρα μπροστά ο Λαγότζος. Με το σώμα το βάζει το κορμί του Κέλλο. Θέλει στην προσποίηση. Πιέζει τώρα και θέλει να βγει ο Τσαμπακίδης. Βγαίνει τώρα μπροστά ο Ζαφυριάδης, πλάγιο για την ομάδα που κερδίζει. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια. Με την μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. Να κερδίζει το πλάγιο που θα εκτελεστεί ο Ζομπάς. Είμαστε ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Μηχανιώνα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Ιάσο να βγεις 0-0. Ένα παιχνίδι βέβαια με κυριαρχία, αλλά και με αρκετά λάθη. Ίσως οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, επηρεασμένες από το πρώτο ημίχρονο και από το άγχος, δεν μπορούν να φτάσουν σε κάποιο γκολ. Θα πούμε βέβαια στη συνέχεια για το γραπτό τύπο στο ημίχρονο τις ιδέες των δύο ομάδων. Να δούμε αυτό το κόρνερ. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες ψάχνουν βέβαια να σκοράρουν για να αποκτήσει κίνητρο το παιχνίδι. Πάμε που βλέπουμε έναν ανταγωνιστικό ρυθμό σε έναν αγώνα, όπως σας είπα, και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για την πρόκληση. Έχουμε τώρα το κόρνερ για την ομάδα της Αυγής από δεξιά. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση που θα πάρει θέση ο Μπακαρόπουλος να το εκτελέσει. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου θα γίνει σέντρα. Από κοντά πάνε να γίνει ένα σούτ. Η μπάλα έρχεται ο Μαρμαρίδης και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο κύριος Χρήστος Αγρίμης, σφυρίζει μαζί με τους συνεργάτες του, τον Τάβαλα και τον Χατζηβασιλείου, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει σε ένα πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις αλλά με αστοχία και άγχος στις δύο ομάδες χωρίς γκολ στο 0-0. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται οι δύο ομάδες να κάνουν την υπερπροσπάθεια ώστε να μπορέσουν να πάρουν τον πρώτο λόγο και να έχουν τη διαφορά του σκορ. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εικόνες εδώ από τη Μηχανιώνα θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε με δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα της ημιτελικής φάσης του κυπέλου. Το πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες που μένει χωρίς γκολ, για να δούμε τελικά ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για τη συνέχεια για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα του κυπέλου με το 0-0 να παραμένει ακόμα 45 λεπτά αγωνίας. Στη σέντρα η ομάδα της Αυγής. Για να δούμε πώς θα κρυθεί αυτό το παιχνίδι που, όπως είπαμε, παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων να φτάσουν σε κάποιο γκολ. Δεν έγινε αυτό. Έτσι λοιπόν, ακόμα 45 λεπτά με τους δύο προπονητές θα ψάχνουν τις άμεσες λύσεις των δύο ομάδων. Παιχνίδι βέβαια με ξεχωριστή σημασία που συνεχίζεται. Από εκεί και πέρα να δούμε τελικά ποιος θα πάρει το πρώτο λόγο εν ώψη και της Ρεβάς. Στη σέντρα τώρα ο Καραμουκίδης, όλα έτοιμα για να σφυρίξει ο κύριος Χρήστος Αγρίμης το δεύτερο ημίχρονο. Με το παιχνίδι να είναι έτοιμο για το δεύτερο ημίχρονο να ξεκινήσει. Και με τη σέντρα, όπως είπα, η ομάδα της Αυγής. Ακόμα 45 λεπτά για να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν οι δύο ομάδες να σκοράρουν για να δώσουν και βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αγώνα. Με τον αγώνα φυσικά να συνεχίζεται και να παρουσιάζει, όπως είπα, τη δικιά του σημασία. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες εντεκάδες. Παρόλο που είδαμε το πρώτο ημίχρονο να δημιουργούνται ευκαιρίες, αλλά να μην μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Κατοχή της μπάλας. Θυμίζω, η ομάδα της Μηχανιώνας είναι με τα άσπρα χρώματα, με τα μπλε η ομάδα της Αυγής, για να ξεχωρίσει δύο πλευρές. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται με κίνητρο η συνέχεια του αγώνα. Κατοχή τώρα για την ομάδα της Μηχανιώνας, που πατάει την μπάλα. Βγαίνει τώρα δεξιά. Για να δούμε τώρα αυτή την ενέργεια. Θα βγάλει μια μπαλιά μπροστά. Προσπάθεια τώρα από τον Μαρμαρίδη. Μπροστά η γήπεδο έχει τώρα. Προσπαθούν να βγουν τώρα στην αντεπίθεση. Για να δούμε. Θα γίνει μια μπαλιά τώρα στο βάθος. Προσπάθησε να περάσει. Έκανε την κίνηση. Η μπάλα πέρασε από όλες. Εδώ τώρα περνάει σε σώματα. Δεν μπόρεσε εδώ να την εκμεταλλευτεί.
με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει πίσω για να δει συνέχεια με τον Καράμπελα. Για να δούμε πώς θα κριθεί ανάμεσα σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες προσπαθούν να σκοράρουν και όπως είπαμε να πάρουν τον πρώτο λόγο. Με το 0-0 να μένει από το πρώτο ημίχρονο. Ακόμα 45 γεμάτα λεπτά εδώ στη Μηχανιώνα στον αγώνα κυπέλου της ημιτελικής φάσης. Θυμίζω του πρώτου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για μια θέση στο μεγάλο τελικό της φετινής διοργάνωσης. Η μπάλα καλύπτουν εδώ οι αμυντικοί της Αυγής. Προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά. Κέρδισε την μπάρα και βγαίνει τώρα ο Τσουβλίδης σε μια προσπάθεια. Έχουμε πλάγιο. Για να δούμε τώρα εδώ ο Αγρίμης που διακόπτει για λίγο τον αγώνα. Έχει υποδείξει την μπάλα. Είναι για να δοθεί συνέχεια. Τι έχει δείξει. Πλάγιο παιχτελείται γρήγορα. Με την μπάλα από τον Πάστρα. Καλύπτει τώρα ο Λαγόντζος. Ανοίγει χώρο την άλλη μεριά. Προσπαθεί να γίνει κάποια σέντρα. Η μπάλα που κόβεται εδώ δεν πέρασε όπως ήθελε, με αποτέλεσμα γυρίσει πίσω και γίνεται αποδέκτης της μπάλας σε μια προσπάθεια τώρα να περάσει. Για να δούμε αυτή την παλιά τώρα που θα γίνει από την άλλη μεριά. Θα περάσει εδώ. Θα κερδίσει το πλάγιο. Έρχεται τώρα η εκτέλεση. Πάστρας με την μπάλα. Πήγε να βάλει τα πόδια του μπροστά ο Σαλιάρης. Κλέβει ο προθυμένος τώρα Τεμουρτζόγλου που προωθεί την μπάλα από την άλλη πλευρά. Σέντρα τώρα για τη Μηχανιώνα. Η σέντρα κεφαλιά. Καράμπελας σε καλή θέση. Παρά την προσπάθεια από τον παίχτη του Ποσειδώνα, θα μπλοκάρει ο Καράμπελας κάτω από το δοκάρια της Αυγής. Για να δούμε. Όσο συνεχίζεται το παιχνίδι, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Σε έναν αγώνα που όπως είπαμε, οι δύο ομάδες προσπαθούν να ανεβάσουν τους τόνους του αγώνα και φυσικά να σκοράρουν. Καθώς το παιχνίδι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον για να δούμε ποιος θα κάνει το πρώτο λόγο. Εδώ προσπάθεια για την ομάδα της Μηχανιώνας που βγαίνει μπροστά για να δούμε. Θέλω σουτάρι! Σε καλή θέση σχεδόν μέσα στην καρδιά εκεί του Καράμπελα. Δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη φάση ο Σαλιάρης, ο οποίος θα συντοχίσει. Είναι αυτό που λέω, ότι λείπει η τελική ενέργεια. Να θυμίσω βέβαια στον άλλον ημιτελικό, η ΕΚ Δέλτα και η ΕΒΟΣ μου μένουν στο 0-0. Κάτι που αν συμβεί μέχρι το τέλος, τότε η ΕΒΟΣ μου είναι στο τελικό και περιμένει βέβαια το ζευγάρι από το σημερινό παιχνίδι που ακούτε ανάμεσα στην Μηχανιώνα και την Αυγή. Καράμπελας τώρα θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Δοκιμάζει τώρα απευθείας το σουτ. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Με κεφαλιά πετάχτηκε εκεί ο Τεμερτζόγλου. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση που θέλει να βγάλει. Πατάει ο Κωστίκος, θέλει να παίξει τον αδείο. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια να γυρίσει την μπάλα. Δεν πέρασε εκεί όπως ήθελε. Με αποτέλεσμα είναι πίσω σε μια σέντρα τώρα που θα γίνει. Ένα σουτ όπως διώχνει ο Μπακαρόπουλος. Η μπάλα παίρνει ύψος. Πατάει με το κορμί του και κάνει την κίνηση τώρα. Για να δούμε. Θέλει να σουτάρει ο προθυμένος εκεί Κάκος. Πλάγιο για την Αυγή. Με τον Ζορμπά να παίρνει θέση. Να δω συνέχεια. Μπήκαμε στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 50 το αγώνα. Όλα μένουν στο 0-0. Ανήσυχος εκεί ο Άγγελος Ζαζόπουλος. Βλέπει την ομάδα του. Κόντρα σε μια ομάδα όπως είπαμε να παρουσιάζεται σίγουρα αποφασιστική και ήρεμη. Να προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες εν ώψη και της ρεβάς. Από εκεί και πέρα να δούμε τελικά εφόσον μπορέσει οι δύο ομάδες να φτάσουν σε κάποιο γκολ μέχρι το τέλος, δίνοντας σίγουρα μεγάλη μάχη για την έκβαση του αγώνα. Κατοχή της μπάλας τώρα για να παίξει ωραία τον αδείο ο Κέλο. Γύρισε την μπάλα πίσω και γίνεται ο Λαγόντζος αποδέκτης. Βγάζει μπαλιά. Η μπάλα φτάνει τώρα για να δούμε. Πάστρας με την μπάλα θέλει να περάσει. Κλείνεται. Θέλει να βγει. Πλάγιο. Για την Αυγή. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο εκεί της Μηχανιώνας στην υπόδειξη αυτή. Εκτελέστηκε γρήγορα. Έκανε την ενέργεια. Προσπάθησε να βγει τώρα μπροστά. Πατάει την μπάλα. Ο αρχηγός εκεί ο Στεφανίδης ανοίγει χώρα από την άλλη μεριά.
Θέλει να βγει. Κλέβουν εδώ τη Μηχανιώνας. Για να δούμε. Πάμε να παίξει τον αδείο. Γρήγορη αντεπίθεση τώρα για τον Ποσειδώνα. Θέλει να γίνει σέντρα. Επιχειρεί τώρα την παλιά ο Τσαμπακίδης. Από κοντά δεν πέρασε κάποιον. Βγαίνουν τώρα οι αμυντικοί εδώ της Αυγής. Κλέβει όμως την μπάλα. Σε μια προσπάθεια δεν μπόρεσε όμως ο Τεμουρτζόκ να την κρατήσει. Και τώρα νέο λάθος με τον Μπακαρόπουλο να βγαίνει από αριστερά. Πατάει την μπάλα. Μπακαρόπουλος θέλει να περάσει τον αντίπαλο του. Στρώνει την μπάλα. Πάει ο Τσαφλίδης. Τα κάτω σου διώχνει στις κόντρες η ομάδα του Ποσειδώνα. Βλέπετε και τα λάθη δεν λείπουν από τον αγώνα. Με τον Τσαμπακίδη τώρα από την άλλη πλευρά να προσπαθεί να βγάλει μπροστά του γηπεδούχος. Για να δούμε όποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη ή όποιος φανεί στο τέλος πιο κυρίαρχος και πιο ουσιαστικός. Αυτός θα είναι ο νικητής σε ένα παιχνίδι αμήχανο, αλλά και σε ένα παιχνίδι αρκετά ανταγωνιστικό. Συνεχίζει ο αγώνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατοχή της μπάλας τώρα από δεξιά. Θα γίνει μια σέντρα. Βγαίνει τώρα γρήγορα. Εκεί παλάζει η ομάδα της Μηχανιώνας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή να γίνει σέντρα. Για να δούμε τις κόντρες, κερδίζει την μπάλα. Γίνεται ένα σούτ από τον Καραμουκίδη, αλλά εκεί δεν είναι κανένας. Ο Τετζέρης βγαίνει από την εστία του και μαζεύει την μπάλα. Για να δούμε, υπάρχει άγχος, υπάρχει βέβαια ενδιαφέρον μεγάλο, καθώς το παιχνίδι εξακολουθεί να μένει χωρίς γκολ. Είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, προσπαθούν να κυριαρχήσουν αγωνιστικά, να μπορέσουν να σκοράρουν. Δείχνει ότι υπάρχουν προσδοκίες και δυσκολίες, αλλά να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο μεγάλος νικητής. Η μπάλα τώρα μπροστά, για να δούμε από τα πόδια τώρα. Καραμουκίδης τώρα πατάει την μπάλα, ανοίγει χώρο δεξιά. Μπροστά η ομάδα της Αυγής. Ζαφυριάδης προσπάθησε να παίξει τον αδείο. Κλέβουν οι γηπεδοχοί. Έρχεται τώρα από δεξιά ο Κάκος. Για να δούμε τώρα. Θέλει να γίνει ασουδική. Προσπαθεί η Μηχανιώνα να βγει μπροστά. Σε αντεπίδαση κερδίζει το πλάγιο. Αυτό που λείπει, όπως είπα και θα το πω για ακόμη μια πολλωστή φορά, η καθαρή σκέψη των δύο ομάδων για να μπορέσουν να φτάσουν να γκολ σε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως αποδεικνύεται. Παρόλο που και οι δύο ομάδες ξεκάθαρα μπήκανε με επιθετικές προθέσεις και με στόχο βέβαια την πρόκληση για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο δύσκολο, αλλά και πιο ενδιαφέρον όσο κυλάει ο αγώνας. Η μπάλα φτάνει τώρα στον προθυμένο έμπειρο από δεξιά Πάστρα, που γύρισε πίσω από τα πόδια του Καλίδη. Ο αρχηγός ο Λαγόντζος με την μπάλα. Ανοίγει πίσω για τον Τεμερτζόγλου. Και αυτός με τη σειρά του. Ξανά και πάλι Τεμερτζόγλου με την μπάλα. Προσπαθεί από το χώρο του κέντρου να βγάλει κάποια σέντρα. Προθεί μπροστά. Σαλιάρης. Έπαιξε τον αδείο. Για να δούμε την ενέργεια αυτή την έξυπνη. Κωστίκος. Μπροστά η ομάδα της Μηχανιώνας. Θέλει να γίνει σέντρα. Κλείνεται τώρα εδώ. Θα περάσει μια παλιά. Για να δούμε πάνω βάλει τα πόδια του. Πρόλαβε, διώξε ο παιδιός εκεί της Αυγής. Απομάκρυνε. Για να δούμε τώρα εδώ. Προσπαθεί να διεκδικήσει. Κλέβουν εδώ τη Μηχανιώνας μετά από προσπάθειες που έγινε. Μια παλιά τώρα μπροστά. Δεν θα περάσει στις κόντρες. Κερδίζει την μπάλα. Πάνω να παίξει τον αδείο. Στρώνει ο Μαρμαρίδης. Πάνω να παίξει από την αριστερή πλευρά. Έρχεται το κοντά του ο Κωστίκος. Για να δούμε τώρα. Θέλει να κάνει κάποια σέντρα. Προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Θέλει να γυρίσει. Θα γυρίσει την μπάλα. Οι κόντρες, διώχνει στο γύρισμα ο αρχηγός εκεί όσο μπόρεσε. Η μπάλα φεύγει σε πλάγιο. Βλέπετε υπάρχει πίεση, υπάρχει και διάθεση αλλά και προοπτική από τις δύο ομάδες ώστε να αποφύγουν τα λάθη. Παρόλο που βλέπουμε σφιγμένες τις δύο άμυνες, πέρα από το επιθετικό ποδόσφαιρο, λείπει όπως είπα η ουσία των πραγμάτων που είναι το γκολ. Το γκολ που θα δώσει κίνητρο για να απελευθερωθούν και οι δύο ομάδες σε μια προσπάθεια όπως είπαμε να σκοράρουν και να δώσουν ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όλα μένουν στο 0-0 εδώ στη Μηχανιώνα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, η Άσονα Αυγής. Κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Σε αυτό το ποσφαιρικό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της πρώτης φάσης του ημιτελικού του κυπέλου που συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον παρά τις προοπτικές και την προσπάθεια των δύο ομάδων να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Εδώ μια παλιά τώρα στο βάθος. Η κεφαλιά παλάζει την πορεία εκεί ο Παπαδημητρίου. Νέο σου τώρα που γίνεται από τον Νικολίτσα. Η μπάλα παίρνει ύψος, νέα κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Νέα κεφαλιά και πάλι από τον ίδιο παίχτη της Αυγής. Η μπάλα στο πάρει τώρα εδώ η ομάδα Μηχανιώνας. Προσπαθεί τώρα να βγει από τα πλάγια. Θα ανοίξει την μπάλα, πήγε να παίξει τον αδείο. Για να δούμε τώρα διεκδικεί.
γυρνάει τώρα στον Πάστρα, ο οποίος γίνεται κάτοχος, πατάει την μπάλα, θα πάρει πλάγιο. 11 λεπτά συμπληρώνουμε. Στο 56 μπήκαμε. Με το χρόνο βέβαια να πιέζει τις δύο ομάδες και να μεγαλώνει το ενδιαφέρον του αγώνα. Η μπάλα από τα πόδια του Τεμερτζόγλου αλλάζει από την άλλη μεριά. Ο Λαγόντζος μπροστά γύρισε από την άλλη, από δεξιά. Σέντρα που πάει να κάνει τώρα ο Τσαπακίδης. Δεν θα περάσει. Οι κόντρες έρχεται τώρα γρήγορα. Ανοίγει χώρο τώρα για να δούμε. Καλίδης τώρα με την μπάλα. Μπροστά. Έκανε την κίνηση και ο Λαγόντζος. Για δούμε. Φάουλ. Για ποιον, για την αυγή. Όπως δείχνει ο Χρήστος Αγρίμης. Και κάρτα στον παίχτη του Ποσειδώνα. Για να δούμε. Δύο ομάδες ανεβάζουν στροφές. Ανήσυχοι οι δύο προπονητές. Βλέπω το παιχνίδι βέβαια αμήχανο, αλλά και σίγουρα δύσκολο να παρουσιάσει ψυχομένη και η αυγή σε μια δύσκολη έδρα κοντά σε ένα μεγάλο όνομα, σε μια ομάδα γάμα εθνικής όπως είναι ο Ποσειδώνας. Δοκιμάζεται, αλλά σίγουρα δείχνει αντοχές και καλή παρουσία στην προσπάθεια, όπως είπαμε, να αποκτήσει βέβαια προβάδισμα εν ώψη της Δρεβάς. Από εκεί και πέρα η Μηχανιώνα ψάχνει τις λύσεις μπροστά, κάτι που μέχρι στιγμής δεν το κατάφερε να το πετύχει. Και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 12,5 λεπτά. Στο 57 προς 58 βαδίζουμε. Θα ακουθείτε πάντα από το κανάλι της Μακεδονίας σε περιγραφή λεπτό προς λεπτό με τον έμπειρο δημοσιογράφο Σωτήρη Καρασάρη να σας εκπονεί βέβαια τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, παρόλο που βλέπουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, λείπει το γκολ και φυσικά το κίνητρο του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, η επιμονή των δύο ομάδων συνεχίζεται. Να δούμε ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη ή ποιος θα αρπάξει ευκαιρίες στο αγώνα. Τετζέρης, ο πρωτιέρος εδώ του Ποσειδώνα, βγαίνει από την εστία του. Αφήνει την μπάλα στα πόδια Τεμερτζόγλου. Ανοίγει από την άλλη μεριά. Λαγόντζος για τον προθυμένο Κωστίκο. Κρατάει την μπάλα, γύρισε πιο πίσω. Σε λίγο ετοιμάζονται αλλαγές από ό,τι βλέπω. Προφανώς θα προσπαθήσει να φρεσκάρει ο Ζαζόπουλος και την επιθετική του γραμμή. Η μπάλα τώρα από τη δεξιά πλευρά έκανε την κίνηση ο Πάστρας. Για δούμε τώρα την προσπάθεια να σουτάρει τώρα εδώ στην κίνηση που κάνει ο Κωστίκος. Μπροστά, πάει να παίξει τον αδείο, θέλει να τελειώσει τη φάση. Μπήκε με τα κουνάκια ο Τσιπούρας, αλλά δεν αντιλήφθηκαν οι παίκτες εκεί. Με αποτέλεσμα να βγει και να διώξει η ομάδα τώρα της Αυγής. Για να δούμε τώρα, πάνε να γίνει ένα σούτ εκεί, δεν πέρασε. Η μπάλα περνάει από όλους. Μπαλιά που τώρα που βγάζει μπροστά ο Στεφανίδης. Κόβει και προσπαθεί να διώξει. Ξαναεπαναφέρει ο Ζορμπάς. Βλέπετε όσο συνεχίζεται τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Για να δούμε. Έλα πάρει, ελάτε, ελάτε, τι με κοιτάς ρε, έλα, Ζήση, Γιώργο, Γιώργο, εκεί που ήταν ο Κωστίκος. Για να δούμε τώρα αυτές τις αλλαγές που γίνεται, μένει το 3. Σάπα, Σάπα. Μπράβο, έλα δεν είναι ο Αγιάκριο, τι με κανάγει. Έφυγε το 6. Και το 12. Έφυγε δηλαδή ο Πάστρας και ο Καλίδης. Θα σας πω ποιοι μπήκανε. Στο 60 οι δύο αλλαγές για την Μηχανιώνα. Μπήκε το 3 ο Νικολαίδης. Και το 9 ο Χατζηβασιλείου. Θυμίζω τις αλλαγές που έκανε ο Ζαζόπουλος στο 60. Έφυγε, όπως είπα, ο Πάστρας. Και ο Καλίδης και πέρασε Νικολαίδης και Χατζηβασιλείου. Συνέχεια. Με την μπάλα στα πόδια τώρα από την δεξιά πλευρά, ο Κέλλο. Φαίνει το πλάγιο.
Η μπάλα εκτελέστηκε εκεί, προσπάθησε να περάσει, πήγε ο Τσουβλίδης. Εξήντα ένα λεπτά. Η μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. Μπροστά, για να δούμε τώρα. Πάει να βγάλει μια σέντρα, δεν πέρασε. Επιμένει τώρα γρήγορα. Πάει να γίνει ένα σουτ τώρα, για να δούμε τώρα μπροστά. Μακαρόπουλος, το 62 βαδίζουμε. Θέλει να πατήσει την μπάλα να σουτάρει, αλλά δεν μπορούσε να ολοκληρώσει. Με αποτέλεσμα διώξει η Μηχανιώνα που βγαίνει τώρα μπροστά. Αλλαγή ετοιμάζει, μπαίνει και το 12, πρώτη για την αυγή. Στο 62 θα γίνει. Για να δούμε, οι δύο ομάδες προσπαθούν όπως είπαμε με τις αλλαγές να κάνουν. Πιο σαστικές κινήσεις για να μπορέσει να έρθει κάποιο γκολ. Έφυγε το νούμερο 7, ο Ζαφυριάδης από τον αγώνα. Στο 62. Και πέρασε το 12, ο Κιζερίδης. Για δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή. Είμαστε στο 63. Να πω και κάποιες αλλαγές, αλλά δούμε πρώτα το κόρνερ που έχουμε. Δύο για τη Μηχανιώνα, μία για την Αυγή. Μένει το 0-0. Σε ένα παιχνίδι που συνεχίζεται με ανταγωνιστικό ρυθμό. 18 λεπτά συμπληρώνουμε στο 63. Μηχανιώνα Αυγή πάντα στο 0-0. Να δούμε αυτό το κόρνερ και μετά να πω και τις αλλαγές. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι στη Δριαδρία. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το κόρνερ τώρα που θα εκτελεστεί για την ομάδα της Αυγής σε ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό, αλλά λείπει τον γκολ όπως σας είπα και οι δύο ομάδες πληγωμένες. Μακαρόπουλος τώρα θα πάρει θέση. Εκτελείται απευθείας. Η μπάλα περνάει από όλους. Πάνε να γίνει ένα σούτ εδώ. Παρόλο που βρέθηκε σε καλή θέση και σούταρε ο Στεφανίδης ο αρχηγός πάνω από το δοκάρι του Ντετζέρι. Να πω ότι ο Σαζόπουλος έκανε δύο αλλαγές. Έφυγε ο Πάστρας στο 60 και ο Καλίδης και πέρασε Νικολαίδης και Χατζηβασιλείου για τη Μηχανιώνα. Και μία αλλαγή που έκανε ο Δημήτρης ο Ζωμένος, ο οποίος όπως είπαμε λόγω κάποιο προσωπικό πρόβλημα ο πατέρας του και συνεργάτης του ο Ηλίας Ζωμένος δεν είναι στον πάγκο, έτσι ο Δημήτρης ο νεαρός γιος είναι ο προπονητής στον πάγκο σήμερα για την Αυγή, έκανε αυτή την αλλαγή, βγήκε στο 62, πέρασε ο Γκιζερίδης στη θέση του Ζαφυριάδη με το νούμερο 7. Έτσι έχουμε μία αλλαγή για την Αυγή και δύο για τη Μηχανιώνα. Όλα μένουν στο 0-0. Πάμε όμως για να συνεχίσουμε το παιχνίδι με το ενδιαφέρον μεγάλο στο 64 όλα αυτά. Η μπάλα μετά από κόντρες, για να δούμε ένα σούτ τώρα που γίνεται. Περνάει τώρα δεξιά, ανοίγει την μπάλα, ο Κέλλο θέλει να σουτάρει, προσπαθεί να βγει. Θα γίνει το σούτ εκεί, έχουμε διακοπή. Πλάγιο τώρα από δεξιά, για να δει συνέχεια για την ομάδα της Αυγής. Η Κόντες τώρα πάλαξε την μπάλα, πέρασε εδώ σε ένα γύρισμα. Αντεπίδες τώρα που γίνεται από τον Ζαφυριάδη. Τρέχει εδώ ο Μπακαρόπουλος, βγαίνει και μαζεύει ο Τετζέρης. Γρήγορη αλλαγή της μπάλας μπροστά. Με τη Μηχανιώνα από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα με την μπάλα να την κρατάει. Να προσπαθεί να περάσει. Τον Μπακαρόπουλο συγκρούστηκε με τον παίχτη της Μηχανιώνας, αλλά άφησε πλεονέκτημα. Για να δούμε τώρα μπροστά Χατζηβασιλείου. Ανοίγει παλιά, μπροστά γηπεδούχη, πατάει την μπάλα, θέλει να σουτάρει ο Τσαπακίδης. Πάει να περάσει τους αντιπάλους του. Τσαπακίδης επιμένει. Ψάχνει συνεργασίες. Γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Λαγόντζος. Ανοίγει χώρο. Πετάγεται τον Μπακαρόπουλος. Κερδίζει τη μονομαχία. Γεμίσε σε μια παλιά. Πήγε να παίξει τον αδειό με τον Καραμουκίδη. Δεν πέρασε. Βγήκε ο Τετζέρης, ο οποίος άλλαξε την μπάλα από την άλλη μεριά. Γρήγορη κατοχή της μπάλας από την ενέργεια τώρα να παιχτεί τον αδειό. Έρχεται τώρα μπροστά για να δούμε ο Λαγόντζος με την μπάλα περνάει πάνω να παίξει τον αδείο, ένα σούτ τώρα που γίνεται από τον Παπαδημητρίου, η μπάλα πλάγιο. Να θυμίσω στην 3-3 το παιχνίδι γίνεται θρίλερ καθώς η ΕΚ Δέλτα στο 88 προηγείται με ένα 0, κάτι που σημαίνει πάει σε παράταση το παιχνίδι.
μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα. Έγκυρη ενημέρωση πως τα παιχνίδια του κυπέλου παρουσιάζουν τις δικές του ιδιοτροπίες. Έγκυρη ενημέρωση λεπτό προ λεπτό από το δημοσιογράφο Σωτήρη Καρασαρίδη τι συμβαίνει στους δύο αγώνες κυπέλου που μαγνητίζει σίγουρα το αγωνιστικό βλέμμα για μια θέση στον τελικό των δύο αγώνων από τα τέσσερα. Από τα δύο ζευγάρια των τέσσερων ομάδων για μια θέση. Πάμε όμως εμείς στη Μηχανιώνα εδώ που σας εκπονούμε, αλλά σας αναφέρουμε τι γίνεται και στο άλλο στρατόπεδο για να δούμε τελικά ποιος θα είναι αντίπαλος των δύο ομάδων. Εκεί που παίζεται το δεύτερο παιχνίδι και έχει και συνέχεια. Πλάγιο. Είπα πριν, γιατί δεν ακούσανε κάποιοι, ότι τα παιχνίδια είναι διπλά στους ημιτελικούς. Από τη στιγμή που η ΕΚ Δέλτα προηγείται 1-0, 1-0 και στο πρώτο αγώνα. Οπότε πάμε σε μία ώρα παράταση και στα γνωστά. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι. Το παιχνίδι εκεί, θυμίζω βέβαια για όσους μας ακούτε τώρα, είναι ο δεύτερος αγώνας. Κόντρα στο παιχνίδι που ακούτε στην οθόνη σας, είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων εν ώψη και τη Ρεβά την επόμενη Τετάρτη. Εμείς όπως συνεχίζουμε, γιατί εδώ στη Μηχανιώνα το ενδιαφέρον μεγαλώνει όσο κυλάει ο χρόνος με το 0-0. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Προσπάθεια από τις δύο ομάδες να φτάσουν σε ένα γκολ. 67ο λεπτό. Μπακαρόπουλος που προσπαθεί να περάσει. Βάζει τα πόδια του. Πλάγιο που κερδίζει έξυπνα. Ο Αγρίμης παίρνει την ευθύνη πάνω του. Και ο Σαλιάρης το εκτελεί. Εδώ προσπαθεί να βγει μπροστά. Πλάγιο που παραχωρείται από τον Μπακαρόπουλο. Χαμογελάει εκεί. Που είχε κόντρα τον Κωστίκο. Εδώ για να δούμε πάει ο Αγρίμης. Προφανώς δεν ξέρω κάποιες συστάσεις. Κάτι φαίνεται εδώ με τον Τάβελα να του συμβουλεύει και κάρτα. Κάρτα σε άνθρωπο, μάλλον σε συνεργάτη του Ζαζόπουλου. Προφανώς κάτι άκουσε. Το μετάφερε στον Χρήστο τον Αγρίμη, ο κύριος Τάβελας, και του έβγαλε την κάρτα για να συνεχίσει και να ηρεμήσει το παιχνίδι. Παρόλο που όπως είπαμε η αγωνία συνεχίζεται για να δούμε τελικά αν οι δύο ομάδες μπορέσουν να φτάσουν ένα γκολ. Μηχανιώνα βγει 0-0 στο παιχνίδι που παρουσιάζει. Και συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα αγώνα. 68 λεπτό στο 23 του δεύτερου ημιχρόνου. Λεπτό προ λεπτό τι συμβαίνει βέβαια στα παιχνίδια του κυπέλου που όπως είπαμε αναμένεται σίγουρα εκπλήξεις και προθέσεις για μια θέση στο τελικό για να δούμε ποιες ομάδες από τις τέσσερις που αγωνίζονται σε αυτά τα ζευγάρια θα δώσουν παρόν στο γήπεδο της Τούμπας. Το Μάρτιο του 2024, όπου θα γίνει και πάλι η μεγάλη γιορτή, μια και το κύπελο, θυμίζω σε όλους εσάς τηλεθεατές, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή άνοδο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στο σημερινό παιχνίδι, η Μηχανιώνα προσπάθησε, ήταν, μπορώ να πω, ανταγωνιστική, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στα τελειώματα στη φάση του γκολ. Παρ' όλα αυτά, όμως, προσπαθεί να ανέβει και να βρει τις λύσεις. Κόντρα σε μια μαχητική ομάδα, όπως είναι η Αυγή, που κρατάει καλά μακριά τους γηπεδούχους. Σε καθοριστικά σημεία. Κωστίκος έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε τώρα από τον Λαγότζο. Σέντρα που γίνεται. Κεφαλιά ψαράκι από τον Πέση της Αυγής. Προσπαθεί ο Νικολίτσας να διώξει. Η μπάλα γυρνάει πίσω στους γηπεδούχους. Για να δούμε. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Με το παιχνίδι συνεχίζεται. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει τώρα μπροστά. Για να δούμε τώρα. Τσαπακίδης. Για να δούμε Μηχανιό. Σε σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά. Ξεπαφής. Δεν μπόρεσε εδώ. Χάνει απίστευτη ευκαιρία ο Σαλιάρης. Μπροστά στην αιστεία του Καραμπέλα. Βλέπετε, φάσεις του παιχνιδιού υπάρχουν, αλλά λείπει αυτό που έλεγε, η τελική ενέργεια. Στεφανίδης προσπάθησε να περάσει μπροστά, να παίξει τον αδείο. Για να δούμε, επιμένουν οι δύο ομάδες ένα γκολ, για να δούμε αν θα έρθει. Να πω το παιχνίδι, βέβαια, όποιο και να είναι το σκορ, δεν έχει παράταση και τα γνωστά που υπάρχει ρεμάς. Σε αντίθετη πλευρά, στο άλλο παιχνίδι που βαδίζει όλα τα χώρα, θυμίζω. Αν μείνει το 1-0 για τα ΕΚ Δέλτα, τότε πάει σε παράταση. Ξεκάθαρα, εδώ που φτάσαν οι ομάδες, είναι λογικό ότι δεν θέλουν να χαθεί η μεγάλη αυτή ευκαιρία. Σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχουν προβλέψεις, δεν υπάρχουν κατηγορίες. Είναι ξεκάθαροι οι προθέσεις και οι κινήσεις που κάνουν οι ομάδες, ώστε όπως είπαμε να μπορέσουν να τα δώσουν όλα. Στη Μηχανιώνα βλέπουμε ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο και ανταγωνιστικές οι δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, το άγχος και ίσως κάποια μικρολάθη κατά διαστήματα επηρεάζουν την εικόνα των δύο ομάδων. Μηχανιώνα βγει πάντα στο 0-0. Στο 25ο λεπτό, στο 70ο αγώνα, 20 λεπτά ακόμη, για να δούμε τι μπορεί να προκύψει από αυτή την αμήχανη αλλά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του κυπέλου στο πρώτο ραντεβού. Μπροστά η Μηχανιώνα, αλλάζει ωραία την μπάλα, στα πόδια του Τσαπακίδη. Θέλει να κάνει σέντρα, για να δούμε, πιέζεται εκεί από το σημείο του Κόνε. Τώρα θα γυρίσει. Σε ένα χώρο, για να με το σούτ εδώ. Ψηλά η μπάλα όμως, βιάστηκε εδώ να κάνει το σούτ απευθείας. Ο παίκτης εδώ της Μηχανιώνας, αλλά δεν μπόρεσε.
είναι αυτό που σας λέω, προδίδει προφανώς το άγχος και η πίεση των δύο ομάδων για κάποιο γκολ. Ένα σούτ που έγινε από τον παίχτη εκεί της, του Ποσειδώνα Μηχανιός, τον Ταμαρτσόγλου, ως αποτέλεσμα η μπάλα ψηλά. Βέβαια είναι λογικό ότι επηρεάζει και το άγχος, από εκεί και πέρα θα δούμε τα πράγματα στη συνέχεια. Καράμπελας θα δώσει συνέχεια, δοκιμάζει μπαλιά. Η μπάλα πέρασε σε ένα χώρο τώρα που πήγε να παίξει τον αδείο. Βγαίνει με φάουλ, όχι αφήστε τον πλεονέκτημα γιατί βγήκε τώρα μπροστά ο Στεφανίδης. Ανοίγει την μπάλα, προσπαθεί εδώ να κάνει την κίνηση, θέλει να βάλει τα πόδια τον Μπακαρόπουλος. Τι έχουμε? Την μπάλα πίσω για την Μηχανιώνα. Φουλ επίθεση και από τις δύο ομάδες σε μια προσπάθεια να σκοράρουν. Νικολαίδης γύρισε την μπάλα πίσω. Βαθιά παλιά τώρα των γηπεδοχών. Με κεφαλιά ο Ζορμπάς πετάχτηκε, έδιωξε. Η επιστροφή στο χώρο του κέντρου για τη Μηχανιώνα που ανοίγει δεξιά. Στα πόδια τώρα που γίνεται ο Μαρμαρίδης αποδέκτης. Εδώ λάθος, πετάχτηκε η παίκτη της Αυγής και έλυσε την μπάλα ο Μπακαρόπουλος που πήρε παλιά από τον προθυμένο Νικολίτσα. Για δούμε τώρα γρήγορα, βγαίνει τώρα μπροστά Μαρμαρίδης. Πεσμένος κάτω, φάουλ, φάουλ για την Μηχανιώνα που χρεώνεται από τον Στεφανίδη. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον του παιχνιδιού σε έναν αγώνα που συνεχίζεται εδώ στη Μηχανιώνα να λείπει το γκολ. Αυτό που θα κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Παρά τις προθέσεις των δύο ομάδων και τον ανταγωνιστικό ρυθμό που έχει. Για δούμε τώρα το φάουλ που κερδίζει Μηχανιώνα από δεξιά. Τσαπακίδης το εκτελεί. Η μπάλα πέρασε σε σώματα, μέσα στην καρδιά εκεί. Προσπαθεί κάποιος παίχτης να σουτάρει. Θέλει να κάνει το σουτ. Επεβαίνει όμως ο Ζορμπάς με διπλή προσπάθεια. Βγάζει την μπάλα έξω και δίνει ανάσας εκεί στην άμυνα της Αυγής για να μπομπακρίνει από την αιστεία του Καράμπελα. Δεύτερη αλλαγή τώρα που ετοιμάζει να γίνει από το Ζωμένο, με το 14 θα περάσει. Στο 73 προς 74. Για να δούμε τώρα τον παίχτη που θα βγει. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Έτσι λοιπόν στο 74 θα γίνει αυτή η αλλαγή. Θα φύγει το νούμερο 8. Ο Στεφανίδης θα φύγει, ο αρχηγός. Και θα περάσει το 14. Ο Γιαννακίδης. Εδώ έχουμε ένα φάουλ τώρα και αντιδράσεις από πλευράς Μηχανιώνας σε αυτή τη σύγκρουση που είχαμε. Μπροστά οι γηπεδούχοι από την αριστερή πλευρά για να σε μια προσπάθεια να βρουν τη λύση μπροστά. Πλησιάζουμε το 75 λεπτό. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Παρά το 0-0. Η σέντρα θα γίνει. Η κεφαλιά διώχνει την πορεία της μπάλας ο Παπαδημητρίου και παραχωρεί το κόρνερ. Για δούμε αυτή την εκτέλεση. Θα γίνει σέντρα. Η προσπάθεια από όλους. Μπακαρόπλος βγάζει την μπάλα έξω. Φτάνει τώρα δεξιά. Έχουμε την μπάλα να γυρνάει πίσω στον Τετζέρη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια αλλαγή εκεί. 2-2. Ωραία. Να πω ότι εδώ έχουμε μια δεύτερη αλλαγή. Ο Γιαννακίδης στο 70, στο 75 είμαστε, στο 74 πέρασε στη θέση του Στεφανίδη. Δεύτερη αλλαγή. Δύο αλλαγές για τις δύο ομάδες. Να θυμίσω βέβαια στους τηλεθεατές ότι η ομάδα της ΑΕΒΟΣ είναι στον τελικό μετά το απρόβλεπτο 2-2 μέσα στα ΕΚ Δέλτα. Και έτσι το ενδιαφέρον πλέον επισκιάζεται στο παιχνίδι που ακούτε τηλεοπτικά εδώ από τη Μηχανιώνα. Έγκυρη ενημέρωση, πάμε στη συνέχεια με την μπάλα τώρα δεξιά. Σε μια προσπάθεια ο Κιζερίδης να περάσει, διεκδικεί την μπάλα από όλους πλάγιο.
Για δούμε τώρα τι προσπάθει να αλλάξει την μπάλα. Μπροστά η Μηχανιώνα που θέλει να περάσει. Για δούμε τώρα. Πήγε να παίξει το 1-2. Τρέχει τώρα να διεκδικήσει. Βγαίνει τώρα γρήγορα μπροστά. Μαρμαρίδης προσπάθησε. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια να παίξει μπροστά η Μηχανιώνα. Πάει να γίνει μια σέντρα. Παράλληλη, απλώνει τα χέρια του ο Καράμπλας και μπλοκάρει στην ενέργεια που έγινε από τον Τεμερτζόγλου. Να πω για όσους ρωτάνε βέβαια ότι έγιναν απίστευτα πράγματα στην Τριανδρία. Η ΑΕ Βόσμου είναι στον τελικό και περιμένει το ζευγάρι ανάμεσα δύο ομάδες. Μετά το απρόβλεπτο 2-2, μέσα σε 4 λεπτά στο 90 έγιναν όλα. Συνεχίζουμε λεπτό προ λεπτό από τη Μηχανιώνα. Με το παιχνίδι πλέον να περιμένει η ΕΦΟΣ μου τον νικητή τη συνάντηση για να βρεθούν στο μεγάλο τελικό. Θα μπει σε λίγο το νούμερο 2. Η αλλαγή η τρίτη για τον Ζαζόπουλο που προσπαθεί όπως είπαμε να δώσει περισσότερο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια και αυτή την αλλαγή. Είμαστε στο 78. Εδώ έχουμε τώρα ένα κόρνερ. Θα σας πω ποιον πέρασε ο Ζαζόπλος σε λίγο στην τρίτη αλλαγή που έκανε. Σε μια προσπάθεια να βρει τις λύσεις μπροστά, κάτι που λείπει τον γκολ και όπως είπαμε φουντώνει το ενδιαφέρον. Ο Γιαννούσης είναι αυτός που μπήκε. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ένα σούταρ από κόντρες. Για να δοκιμάζει να αλλάξει την μπάλα. Βγαίνει από δεξιά ο Τσιπούρας. Θα σουτάρει, θα κονταρεί την μπάλα. Το σούτα που έκανε εξ επαφής, αλλά δεν μπόρεσε. Παρά την πρόθεση από τον αρχηγό να νικήσει εκεί τον Καράμπελα, θα στοχίσει παρά την προσπάθεια των γηπεδοχών. Στο 78 προς 79. Καράμπελας θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Δοκιμάζει τώρα απευθείας το σουτ. Πετάχτηκε εκεί. Η μπάλα γύρισε πίσω. Αλλάζει την πορεία της μπάλας και τώρα βγαίνει γρήγορα μπροστά. Προσπάθησε να βγει στις κόντρες. Να διεκδίξει την μπάλα του. Σταμάτησε εκεί ο Σαφίδης. Για δούμε αυτή την προσπάθεια να περάσει κάποια σέντρα. Το πλάγιο που θα πάρει θέση να εκτελεστεί για το πως ήταν ο Μηχανιώνας. Εκτελείται τώρα γρήγορα. Η κεφαλιά ανάποδη από όλους. Ένα σούτ όπως διώχνει αμυντική και προσπάθεια από τον Καραμουκίδη να σηκωθεί και κεφαλιά. Βγαίνει τώρα μπροστά η Αυγή τώρα σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Αλλάζει την μπάλα. Μπακαρόπουλος με την μπάλα. Πάει να παίξει μπροστά. Για να δούμε offside. Υποδεικνύεται ο Κιζερίδης. Και κάρτα που θα δει γιατί πέταξε την μπάλα προηγουμένως από τον Αγρίμη. Σε τεντωμένο σκήνι το παιχνίδι συνεχίζεται που λείπει τον γκολ. Για να δούμε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μπήκαμε με το 0-0 να εξακολουθεί να μένει. Εκεί που περιμένει έναν από τους δύο η ομάδα της ΑΕ Βόσμου για να μετρηθούν στο μεγάλο τελικό της Τούμπας. Μετά το πρόβλετο θυμίζω άλλο παιχνίδι του κυπέλου και το 2-2. Με την ομάδα του Εβόσμου να είναι η πρώτη ομάδα που πάει στο τελικό. Και περιμένει βέβαια το ζευγάρι ανάμεσα στη Μηχανιώνα και την Αυγή. Κατοχή τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί με τον Τσιπούρα.
Για να δούμε αυτό το φάουλ τώρα που εκτελείται σε καλό σημείο. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον γιατί μπαίνουμε σε κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Προσπάθεια να βρει τις λύσεις η ομάδα της Μηχανιώνας. Για να δούμε εφόσον μπορέσει να το πετύχει. Θα γίνει τώρα η σέντρα, η κεφαλιά από κοντά. Απλώνει τα χέρια του Καράμπελας πριν γίνει κάποιο λάθος και τελειώνει τη φάση. Στο 81. Καράμπελας τώρα με την μπάλα στην κατοχή του. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο ελεύθερο. Προσπάθησε να περάσει μπροστά. Για να κοίτησε, έτρεξε, αλλά δεν πρόλαβε. Πλάγιο για τη Μηχανιώνα. Ανοίγει χώρο τώρα δεξιά. Σαλιάρης. Λαγόντζος. Και πάλι ο Σαλιάρης. Προσπαθεί να ανοίξει χώρος. Περνάει την μπάλα στα πόδια τώρα που βγάζει τώρα μπροστά. Νικολαίδης. Βγαίνει τώρα γρήγορα. Επιμένει με την μπάλα. Πλάγιο που παραχωρεί. Ο Τσουφλίδης σταματώντας την επίθεση στην επιθετική. Νικολαίδης το εκτέλεσε, προσπάθησε να παίξει τον αδείο, θέλει να μπει στη βάση, βάζει το σώμα του, θέλει ο Χατζηβασιλείου. Αφήνει το πλεονέκτημα, η μπάλα περνάει από όλους, κερδίζει τη μονομαχία τώρα ο Λαγόντζος. Ενώ υπάρχουν δύο πεσμένοι κάτω παίκτες, αλλά αφήνει ο Αγρίμης γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα σούταρα που έγινε, ένα διώξιμο, η μπάλα βρήκε τον Αγρίμη. Έχουμε σφύριγμα, διακοπή. Για να δούμε αν θα μείνει ανοιχτή υπόθεση πρόκλησης ανάμεσης ομάδας, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το 0-0. Θυμίζω την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο παιχνίδι στην Αυγή. Ενώ θυμίσω για όσους δεν μας ακούσατε νωρίτερα, η πρώτη ομάδα που πάει στον τελικό της Τούμπας είναι η ΑΕ Βόσμου μετά το απρόβλεπτο, θυμίζω, παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά στην Τριαδρία με την ΑΕΚ Δέλτα 2-2 τελικό αποτέλεσμα και την ομάδα του ΑΕ Βόσμου να είναι παρόν στον τελικό. Περιμένοντας βέβαια τον νικητή από το σημερινό παιχνίδι εν ώψη και της Ρεβάς. 83 λεπτά. Στο 38 μπήκαμε. Λείπει τον γκολ σε ένα παιχνίδι βέβαια ανταγωνιστικό, πέρα τα όσα λάθη και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν. Μηχανιώνα επιμένει για να δούμε, προσπαθεί. Καθώς η Αυγή φαίνεται ήρεμη, κρατώντας μακριά και τους γηπεδούχους, αλλά και σίγουρα έκανε καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι. Πιζερίδης που πάει να κάνει και τη μεγάλη επίθεση, όπως είπαμε, κόντε σε μια ομάδα γάμα εθνικής, όπως είναι ο Ποσειδώνας. Αφού χαρακτηρίζεται εφόσον μείνει το 0-0, θετικό για αυτήν, παίρνοντας αυτή τον πρώτο λόγο, αλλά στο κύπελλο ποτέ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η μπάλα τώρα μπροστά, σε μια παλιά τώρα που γίνεται. Πετάγεται με τον κεφάλι, αλλάζει την πορεία ο Τσουφλίδης. Προσπάθεια τώρα να βγει. Για να δούμε. Κάνει την κίνηση. Θέλει να περάσει. Κερδίζει την μπάλα. Θέλει ο Γιαννούσης. Για να δούμε. Διώχνει πέθυσε εδώ και βγάζει την μπάλα όσο μακριά μπορεί για να παραχωρήσει πλάγιο ο Κιζερίδης. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του πλαγίου που θα πάρει θέση να το εκτελέσει ο Νικολαίδης. Αφήνει την μπάλα πίσω. Εδώ παίχτηκε το 1-2. Προσπάθεια να βγει. Πλάγιο για την Αυγή. Νέες αλλαγές ετοιμάζει τώρα, βλέπω ο Άγγελος Ζασόπουλος. Προσπαθώντας, όπως είπαμε, σίγουρα να βρει τη λύση μπροστά. Περνάει σε λίγο το 19 και το 16. Θα σου πω. Αυτοί που μπαίνουν και αυτοί που φεύγουν ουσιαστικά. Στο 85 θα γίνουν οι αλλαγές. Για να δούμε αλλαγές που προσπαθεί να βρει τη λύση. Έφυγε το 17 ο Μραμαρίδης και το 7 ο Τσαπακίδης. Να πω, πέρασε τον Παπαδόπουλο. Όπως είπα, το 19 ο Παπαδόπουλος. Και το 16 ο Κανέλης. Η μπάλα τώρα στα πόδια των παιχτών του Ποσειδώνα.
Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στο 86 είμαστε. Κεφαλιά τώρα πάλι στην πορεία από Παπαδημητρίου. Πλάγιο για τη Μηχανιώνα. Για να δούμε, μπαίνουμε σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα των παιχνιδιών για την ολοκλήρωση του αγώνα. Όλα μένουν στο 0-0. Διαμαρτυρίες για χέρι τώρα εδώ από τους ανθρώπους της Μηχανιώνας. Αφήνει το πλεονέκτημα, προσπάθεια να βγει μπροστά. Το σουτ που έγινε, τελικά πίσω η μπάλα είναι για την Αυγή. Σίγουρα δύσκολο παιχνίδι, είδαμε σφιχτές στις δύο ομάδες, παρά τα όσα λάθη. Και κάρτα. Τώρα κατευθύνω το Αγρεμής, τώρα το βλέπετε. Στον πάγκο της Μηχανιώνας προφανώς κάτι άκουσε από τον Τάβλα να τον ενημερώνει. Νέα κάρτα. Νέα κάρτα τώρα αυτή τη φορά σε ποδοσφαιριστή αναπληρωματικό της Μηχανιώνας, αλλά δεν μπορώ να ξέρω σε ποιον. Προφανώς κάτι άκουσε, το μετάφρασε τον Τάβλα στον πρώτο βοηθό και ο κύριος Αγρεμής το έβγαλε την κάρτα. Σίγουρα όπως βλέπετε τα νεύρα είναι τεντωμένα, αλλά σε αθλητικά πλαίσια. Στο 87 μπήκαμε. Για να δούμε αν τελικά δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το 0-0 και αφήσει ανοιχτή την πρόκριση εν όψει και της Ρεβάς. Προσπάθεια από τους δυο μας να φτάσουν ένα γκολ το λιγότερο. Για να δούμε αν θα μπορέσει να επιτευχθεί στα τελευταία αυτά λεπτά του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι πλάγιο. Με τον Λαγότζο να παίρνει θέση. Με τη Μηχανιώνα τρέχει μέσα από τον χρόνο. Από τις σημαντικές αλλαγές που έκανε. Για να δούμε την ενέργεια τώρα αυτή που θα πάρει θέση να το εκτελέσει. Η μπάλα πέρασε από όλους. Μια κεφαλιά τώρα από το βοηθή της Αυγής να διώξει. Νέα προσπάθεια. Περνάει η μπάλα από όλους. Γίνεται να στουριάδουμε τώρα. Ένα γύρισμα. Κεφαλιά ψαράκι που άλλαξε την πορεία εκεί. Σωτήρια η επέμβαση από τον αμυντικό παίχτη της Αυγής. Πριν κλέψει ο προηγουμένος ο παίχτης ο επιθετικός της Μηχανιώνας. Το σουτ τώρα που έγινε από τον Λαγότζο. Κεφαλιά τώρα από δεξιά. Η μπάλα στα πόδια προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα για να κάνει κίνηση προηγουμένως και ο Κάκος. Φάουλ για την Μηχανιώνα. Για να δούμε, μεγαλώνει το ενδιαφέρον στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Είμαστε στο 88, όλοι μπροστά, για να δούμε. Φοβερή αγωνία σε ένα παιχνίδι. Όπως είπαμε, αυτό που έλειπε ήταν τα γκολ. Παρά το 0-0, σφιχτές οι δύο ομάδες και άστοχες σε μεγάλο διάστημα ψάχνουν έστω και στο τέλος τη λύση. Για με το φάω τώρα για την ομάδα της Μηχανιώνας που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Σε καλό σημείο. Για με αυτήν την εκτέλεση. Βλέπω και τον Νικολαίδη να παίρνει κοντά. Και δίπλα του είναι ο Κάκος. Νικολαίδης και Κάκος στην εκτέλεση του φάλου. Εδώ κάποια σπροξήματα. Λέω Αγρίμης ήρεμα για να μην αναγκαστεί να βγάλει και άλλες κάρτες. Από ό,τι βλέπω. Νικολαίδης και Κάκος τώρα στην εκτέλεση του φάουλ. Είμαστε στο 89. Για να δούμε. Νικολαίδης αφήνει τελικά Κάκος, το εκτελεί. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για τη Μηχανιώνα. 1-0. Απίστευτη φάση. Πετάχτηκε εκεί, μέσα στην καρδιά. Δεν αντιλήφθηκε κάποιος. Να λοιπόν έρχεται το γκολ, φίλες και φίλοι. Απλά δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν αυτός που δίνει ανάσα στη Μηχανιώνα μετά την εκτέλεση του Κάκου. Πετάχτηκε και ο επιθετικός Μηχανιώνας και γράφει στο 89-90 το 1-0. Ήταν μια πολύ καλή φάση. Δεν μέτρησε τον γκολ τελικά, όχι. Ζητάω συγγνώμη, δεν μέτρησε τον γκολ. Αυτογκολ, αυτογκολ, 1-0. Ήταν αυτογκολ τελικά, το γκολ που ήρθε από την αντιπροσπάθεια του Κάκου. Πετάχτηκε και αμυντικός τελικά της Αυγής στην προσπάθεια να διώξει. Και συγκεκριμένα ο Ζορμπάς ήταν αυτός που προσπάθησε να διώξει την μπάλα και την έστειλε στα δίκτυα. Έτσι λοιπόν από την ενέργεια του Κάκου, ξαναθυμίζω, και το αυτοκόλ του Ζορμπά, η Μηχανιώνα έστω και στο 90 σχεδόν καταφέρνει να πάρει σημαντικό προβάδισμα και να κάνει το 1-0. Ήταν το φάουλ που εκτελέστηκε, ο Ζορμπάς πήγε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, τελικά την έστειλε στα δίκτυα. Και έτσι έγινε αυτό το 1-0. Νέο φάουλ από το ίδιο σημείο πάλι. Για να δούμε. Στο τέλος πάνε να γίνουν όλα. 90-1. Φάουλ για την Μηχανιώνα που προηγείται με ένα 0. Από την προσπάθεια θυμίζω του Κάκου και το αυτογκόλ του Ζορμπά. Τώρα θα πάρει θέση, είναι εκτελεστή. Για να δούμε. Γίνεται η σέντρα. Μια κεφάλια που διώχνουν την μπάλα έξω. Προσπάθεια να περάσει από τα πλάγια που κινείται τώρα. Κανέλης. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει τώρα την μπάλα του. Κλείνεται εκεί. Κερδίζει την μπάλα ο παίκτης της Αυγής. Δεν πέρασε όμως.
γιατί κινήθηκε πιο γρήγορα. Με αποτελεσματικό το Χατζηβασιλείου, βλέπει τώρα ο Μπακαρόπουλος που θέλει να ανοίξει χώρο. Βγαίνει μπροστά, Μπακαρόπουλος, ψάχνει τον Καραμουκίδη, αλλά ήρθε από την άλλη μεριά ο Νικολίτσας. Το σούτ όπως ήρεμα διώχνει και απομακρύνει ο Νικολαίδης σε μια βαθιά παλιά. Πετάγεται και εκεί αλλάζει την πορεία ο Σαββίδης. Προσπάθεια τώρα για την αυγή. Είμαστε πάντα σε κάτι στο αγώνα. Μηχανιών αυγή 1-0. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ήρθε μετά το φάουλ, το θυμίζω, από τον Κάκο και το αυτοκόλ του Ζορμπά, Μηχανιώνα βγει 1-0. Αντεπίδες τώρα για τη Μηχανιώνα, για να δούμε. Πάνε να παίξει το 1-2. Βιάστηκε εκεί ο Τσιπούρας, δεν πρόλαβε. Έρχεται όμως, καλύπτει όμως την επαναφορά. Βγαίνει τώρα γρήγορα με την μπάλα. Έρχεται ο Κάκος στο σουτ. Τελικά έχουμε την μπάλα να φεύγει out. Ένα δύσκολο παιχνίδι που ήρθε τον γκολ έστω και στο τέλος για τους γηπεδούχους. Από ένα λάθος των φιλοξενών και μια επιμονή των γηπεδούχων στην προσπάθεια του Κάκου από το φάουλ. Συμπληρώνουμε 92 λεπτά. Μηχανιώνα βγει 1-0. Κατοχή της μπάλας από τον Καράμπελα. Εκτελεί το τελευταίο κεφαλιό τώρα που πετάγεται. Πάνω πάτη στην μπάλα. Θέλει να βγει. Καθυστερούν τώρα εδώ και βγαίνει τώρα στην κίνηση πάνω. Πάνω παίξει τον 2 το Μερτζόγλου. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Μηχανιώνας που βγαίνει από τα πλάγια. Θέλει να περάσει όποιον βρει. Εδώ έχουμε. Τι έχουμε. Θεωρεί για θέατρο και δίνει κάρτα στον παίκτη Μηχανιώνας που θεωρεί ότι πήγε να κλέψει το πέναλτι αυτό. Ο Αγρίμες θα του δείξει την κάρτα στον επιθετικό των γηπεδόχων. Δεν υπάρχει τίποτα, δείχνει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα γκολ που ήρθε έστω και στο τέλος και παρά το ότι και οι δύο ομάδες έδειξαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν σε ένα σφιχτό αλλά ανταγωνιστικό παιχνίδι με κυριαρχία και πάθος από τις δύο ομάδες. Καράμπελας τώρα εκτελεί το ελεύθερο. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Πετάγεται με το κεφάλι ο Μηχανιώνας. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα από τον Χρήστο Αγρίμη που σφυρίζει για τελευταία φορά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βρίσκει τη Μηχανιώνα νικήτρια έστω και στο τέλος. Στο 89, όταν ο Κάκος εκτέλεσε τον φάουλ, ο Ζορμπάς πήγε να διώξει την μπάλα, την έστειλε στα δίκτυα του Καράμπελα και έτσι έγινε αυτό το 1-0. Έτσι λοιπόν η Μηχανιώνα, έστω και με αυτό το φτωχό αλλά σημαντικό 1-0, μπαίνει προβάδισμα εν ώψη της Δεβάς την επόμενη Τετάρτη στην Αυγή για να δούμε ποιος θα βρεθεί αντίπαλος κόντρα στην ΑΕΒΟΣΜΟ που ήδη εδώ και αρκετή ώρα πανηγυρίζει μετά την πρόκλησή της κόντρα στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Κυρίες και κύριοι από τη Μηχανιώνα, παρακολουθήσατε τον αγώνα της ημιτελικής φάσης. Μηχανιώνα, Αυγή, τελικό αποτέλεσμα 1-0, το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων. Βλέπετε με αυτές τις όμορφες εικόνες, πάμε σε ένα γρήγορο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το ρεπορτάζ του αγώνα και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε έστω και στο τέλος. Η Μηχανιώνα πήρε τελικά την νίκη με 1-0. Σε ένα παιχνίδι που αφήνει ανοιχτή την πρόκληση ενδεχόμενος στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Κάκος ήταν ο δημιουργός στη φάση, παρόλο που ήταν αυτό το γκολ που ήρθε των γηπεδούχων. Θα μας πει πώς έζησε κόντρα σε μια ομάδα ψυχωμένη της Α1 κατηγορίας. Προσπάθησε να σταθεί όσο καλύτερα, αλλά η ομάδα του πήρε τον πρώτο λόγο έστω και με αυτό το 1-0. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην ομάδα της Άσου Ναυγής. Νομίζω ότι έκανε ένα καλό παιχνίδι, ειδικά και που είναι μια κατηγορία χαμηλότερα από εμάς. Εντάξει, εμείς ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Όπως έχουμε πει με τον προπονητή, είχαμε την Κυριακή ένα παιχνίδι που ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε σήμερα σε αυτό το παιχνίδι και να πάμε στην Αυγή με το σκορ υπέρ μας. Τώρα είδαμε κάποια λάθη που γίνανε, προσπαθήσατε, δεν μπορέσατε. Εντάξει, λάθη. Τα παιχνίδια αυτά, ξέρετε, δεν έχουν λόγια. Πρέπει να μην υποτιμάσω αντιπάλους όσο και πέρα. Ανεξάρτητα από τους κάτι διαφορά κατηγορία. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι και εμείς προσπαθήσαμε. Εντάξει, λάθη γίνονται στο ποδόσφαιρο. Την επόμενη φορά θα είμαστε πιο έτοιμοι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Αυγής καλύτερα. Ωραία. Φτωχό το σκορ, αλλά τώρα πάτε στην Εβάς. Με καθαρές σκέψεις. Πιστεύεις ότι παίρνετε το πρώτο λόγο, αλλά τίποτα να εκκριθεί. Κοιτάξτε, ξεκάθαρα εμάς. Το κύπελλο θέλουμε να το πάρουμε. Είναι. Πώς να σου το πω. Ένα στόχος που τον θέσατε. Ένα στόχος που τον έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή το κύπελλο θέλουμε να το πάρουμε. Αν δεν το πάρουμε, θα είναι αποτυχία για μας. Να μην δεν πάρουμε το κύπελλο. Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, μικρούς και νέους και ταλαντούχους. Που
προσπαθώ και εγώ και κάποια άλλα παιδιά που είμαστε μεγάλοι να τους βοηθήσουμε για να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά. Σήμερα έλειπε κάτι από την ομάδα σου? Όχι, νομίζω δεν έλειπε κάτι, απλά νομίζω ότι είχαμε βιαστικές αποφάσεις και δεν παίζαμε πιο απλά και πιο γρήγορα. Αλλά λόγω και του αέρα που δυσκόλεψε πάρα πολύ και τις δύο ομάδες αυτό. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έλα. Θυμήσαμε όνομα. Γιάννης. Πάμε. Γιάννης Γιαννούσης, θα μας πει πώς έζησε το σημερινό παιχνίδι κόντρα σε μια ψυχωμένη ομάδα όπως είναι η Αυγή. Παρά το ρεύμα 1-0, η ομάδα του πήρε τον πρώτο λόγο. Ναι, θέλαμε να μπούμε στο παιχνίδι να μπορέσουμε να, πρώτα απ' όλα να πάρουμε το μάτς. Θέλαμε να έχουμε και μια μεγαλύτερη διαφορά. Δεν το καταφέραμε, παρόλα αυτά κρατάμε την νίκη. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής. Και όταν θα έρθουμε πάλι στην μεθεπόμενη Τετάρτη να παίξουμε τον Ιάσονα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την πρόκριση. Γιάννη, ξέρεις ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται στην Α1? Μέσα στη Γάμα. Δεν κοιτάμε ποτέ την κατηγορία της ομάδας. Πρέπει να είμαστε πάντοτε προσιλωμένοι στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια. Ποτέ. Γενικώς έχω δει και τα παιδιά που παίζαν στην Αυγή, τα γνωρίζω από οποιαδήποτε κατηγορία και αν ήταν. Και απλά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για καλή συνέχεια. Σας εύχομαι και εύχομαι η ομάδα να κάνει όνειρο να φτάσει στον τελικό. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη Ζωμένος θα μας πει, αν και ο πατέρας του βέβαια λόγω κάποιο πρόβλημα δεν ήταν στον πάγκο σήμερα, οικογενειακό δίδυμο στην Αυγή, έδειξε όμως χαρακτήρα, στάθηκε καλά κόντρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Άξιζε σίγουρα κάτι περισσότερο, δεν το κατάφερε, αλλά παρά το 1-0 πίσω, έχει το δικαίωμα να λυπήσει στον επαναληπτικό αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σίγουρα ένα μεγάλο μπράβο στους ποδοσφαιριστές μας. Ήρθαμε εδώ σήμερα χωρίς 9 ποδοσφαιριστές, λόγω Τετάρτη, καθημερινή, μακριά. Ήρθαμε σχεδόν όλοι μένουν δυτικά, ήρθαμε την άλλη άκρη της πόλης να παίξουμε, χωρίς τον προπονητή μας. Που και αυτό είναι σημαντικό για μια ομάδα, έτσι και στην ψυχολογία των παικτών. Yeah. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά τα δώσανε όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς δεχτήκαμε ένα άτυχο γκολ. Όχι ότι δεν άξιζε Μηχανιώνα να σκοράρει, θα μπορούσε να έχει σκοράρει πιο πριν, αλλά το συγκεκριμένο ήταν λίγο άτυχο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε τρεξίματα, σε τακτική, σε πειθαρχία ήμασταν όπως έπρεπε. Τώρα, Δημήτρη, ξεκάθαρο το μυαλό της Αυγής είναι το να σωθεί στην κατηγορία, διότι αγωνίζεται στα play-out. Και απ' την άλλη, το άλλο πόδι, το μυαλό της, αν μπορεί να κάνει το όνειρο να πάει στο τελικό. Δεν το συζητάμε. Ο πρώτος στόχος είναι φυσικά να σωθεί η ομάδα, ήταν από την αρχή της χρονιάς. Προέχει τώρα το παιχνίδι με την Πολύχνη την Κυριακή. Σε δύο εβδομάδες θα ξαναδιεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε. Στην έδρα μας έχουμε δείξει ότι είμαστε άλλη ομάδα. Πολύ δύσκολο να την νικήσει κάποιος. Και έχουμε την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ναι, γιατί όχι, εδώ που έχουμε φτάσει. Θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Λέτε πολλές φορές το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Σήμερα έλειπε αυτό από την Αυγή. Παρόλο που έτρεξε και κράτησε μακριά του γηπεδούχου όσο μπόρεσε. Εντάξει, σίγουρα θέλει τύχη. Ειδικά για να πάρει αποτέλεσμα κόντρα σε μια ομάδα πιο πάνω κατηγορία που είναι και ψηλά στη βαθμολογία, θες και τύχη. Εμείς είχαμε, δεν θα το έλεγα τύχη, γιατί δεν υπήρχε κάποια φάση η οποία να πήγε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να μπει. Υπήρχαν προϋποθέσεις από μια απόκριση του Δημήτρη του Καράμπελα. Δυστυχώς ατυχήσα. Ναι, είναι ατυχία να το φάσει το 90 με αυτόν τον γκολ. Θα μπορούσε να έχει μπει αλλιώς τον γκολ ή σε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά δεν πτωούμαστε και είμαστε. Πιστεύω ότι μπορείτε στο δεύτερο γύρο να το αλλάξετε. Άμα δεν το πιστεύαμε, θα ήμασταν εδώ. Και είμαστε και πολύ. Μας δίνει πολύ θάρρος η σημερινή εμφάνιση. Ωραία. Ότι να το πιστέψουμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελο Ζαζόπουλο θα μα πει αν ικανοποιημένο παρά το φτωχό 1-0 εν ώψη και τη ρεβά, πώ είδε το σημερινό παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα ψυχωμένη. Η Μηχανιώνα έστω και στο τέλο κατάφερε με το αυτογκολ να πάρει τον πρώτο λόγο. Καλησπέρα, κότσο. Καλησπέρα. Ωραία προσπάθεια έγινε και από τι δύο ομάδε. Πρώτη μήχρονα ήταν ουσιαστικά το αγώνα. Πήραμε ένα μικρό προβάδισμα. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια. Είχαμε κάποιε ευκαιρίε να σκοράρουμε. Και άλλα τέρματα. Το σημαντικό είναι μετά από δύο εβδομάδες τώρα. Εξαιρετική αντίπαλη ομάδα. Στάθηκε υπέροχα και αμήνθηκε πολύ καλά. Αυτό είναι το κύπελλο. Έχει τα ωραία του, είναι αυτά. Αχωθήκατε, πιστεύεις, και δεν μπορέσατε γιατί είχατε ευκαιρία στο ξεκίνημα. Δεν κάνατε τον γκολ. Και όσο περνούσε ο χρόνος, μήπως αυτό επηρέασε την ομάδα? Όχι, είναι ποδόσφαιρο. Είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι. Υπάρχουν διαφορές, πιστεύεις, λόγω επειδή είσαι στη ΓΑΜΑ Εθνική και αυτή στην Α1. Σε έναν αγώνα. Σε όλα μπορούν να συμβούν. Δεν υπάρχουν διαφορές μεγάλες. Μπορούν να γίνουν τα πάντα. Σε μια σειρά αγώνων μετά, εκεί παίζουν οι διαφορετικές δυνατότητες των παικτών. Πόσοι περισσότεροι παίκτες έχεις, πόσο προπονημένοι είναι κτλ. Τώρα, η ομάδα θέλει να πάει στο τελικό. Πιστεύεις θα τα καταφέρει όχι μόνο να πάει, αλλά και να το κατακτήσει? Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε ένα βήμα. Πρώτα πρέπει να περάσουμε. Θα
προσπαθήσουμε. Τώρα, η παρουσία στη Γάμα Εθνική είναι αξιοπρεπώς τα τελευταία χρόνια και φέτος στέκεστε καλά. Πιστεύεις πρώτα ο στόχος να κατακτήσετε τους περισσότερους βαθμούς για να έχετε άνετη παραμονή και μετά θα δείτε και το κύπελλο? Πρώτα θα κοιτάξουμε να οριστικοποιήσουμε την παραμονή, γιατί στη Γάμα Εθνική σώζεσαι μόνο όταν σωθείς. Και μετά θα κοιτάξουμε το καλύτερο δυνατό σε συγκομιδή, όπως είπατε. Δύο χρόνια στη Μηχανιώνα. Τι κρατάτε, τι είναι αυτό που σας γεμίζει, γιατί πλέον νομίζω ότι έχετε γίνει και ένα κομμάτι. Νομίζω δεν είναι ώρα για απολογισμούς, είναι ώρα, είμαστε στη μέση της σεζόν και πρέπει να προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο. Από αυτό που κρατάτε το σημερινό μέρα είναι η μαχητικότητα της ομάδος σας και η νίκη. Είχαμε υπομονή και επιμονή, ναι, είχαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιος Λαγότζος θα μας πει ο μεγάλος αργός της Μηχανιώνας για αυτό το φτωχό αλλά σημαντικό 1-0 εν ώψη και της Ρεβάς, με τη Μηχανιώνα να επιδιώκει την παρουσία της στο μεγάλο τελικό. Καλησπέρα, Στέλιο. Ακριβώς, σημαντικό. Δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι. Κυρικές συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες, το γήπεδο ήταν λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε κακή εμφάνιση ομάδος, σίγουρα. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλά στημένη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και είναι πολύ μπράβο στα παιδιά. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τον γκολ. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και δεύτερο, ίσως και στο πρώτο μήχο να τελειώσουμε πιο γρήγορα, αλλά μετράει η νίκη. Τι κρατάς από το σημερινό αγώνα και πώς βλέπεις τώρα την Εβάς εν ώψη συνέχειας? Κρατάμε την νίκη. Βέβαια, τίποτα άλλο. Η εμφάνιση ήταν κακή. Εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα στο γήπεδο και τώρα προέρχεται το πρωτάθλημα και μετά το γυρεύουμε. Ο μοναδικός στόχος είναι το κύπελλο στην κατάκτηση της Μηχανιώνας. Σίγουρα. Ο στόχος, ο εφικτός στόχος αυτή τη στιγμή είναι το τελικό κύπελλο και η κατάκτηση. Γιατί στο πρωτάθλημα έχει ξεκαθαρίσει. Παρ' όλα αυτά θέλουμε και να συνεχίσουμε μια καλή πορεία εκεί και να πλασιαστούμε όσο ψηλά γίνεται. Ωραία, εύχομαι τα καλύτερα και έχουμε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε τελικά στο τέλος με το λάθος από τον Ζορμπά, από την εκτέλεση του Κάκου. Τελικά η ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας έφτασε σε αυτό το φτωχό αλλά σημαντικό 1-0 στο πρώτο αυτό ραντεβού, εν ώψη και τη Ρεβάς την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά από την όμορφη Μηχανιώνα. Καλό βράδυ, γεια σας.